Της Κακομοίρας. Άκουσε τη δουλειά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό απόγευμα σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 της Κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη Δήμη των Ήχων. Τον Θανάση Καδαμπάκα στο production, την κυρία Ελένη Γιώτη και την Εύη Γιώτη και την κυρία Έλια Πατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Γράφετε 9.55, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά και το στέλνω στο 54.3.40, 50 λεπτά η χρέωση του μηνύματος. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Κοντά μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων. Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου γιατί θα σας χρειαστεί στα επόμενα δευτερόλεπτα να είστε πάρα πολύ γρήγοροι. Η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, με Hyundai, με Skoda, με Kia, με εξουσιοδοτημένο σέρβις για τα αυτοκίνητά σας, με την απίστευτη προσφορά για το αυτοκίνητο φυσικού αερίου και με μία ακόμη προσφορά για τους 10 πρώτους οι οποίοι θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 2310 596 596 το 2310 596 690. Όσοι έχετε Hyundai, για την ακρίβεια οι 10 πρώτοι, ή Kia, εντελώς δωρεάν αλλαγή λαδιών και φίλτρο λαδιού και φυσικά εντελώς δωρεάν και εργασία. Τηλεφωνήστε τώρα. Οι 10 πρώτοι εντελώς δεν αναλάβουν τα λάδια και το φίλτρο λαδιού, τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596 596 στο 2310-596 690. Έχουμε πολλά σημαντικά και ενδιαφέρονται αφού υπάρχουν εξελίξεις. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε εξελίξεις. Δεν έχουμε εξελίξεις. Εγώ λέω τι έχουμε. Πάνω απ' όλα όμως έχουμε. Τι έχουμε. Διάθεση. Ναι, εμείς φάγαμε πριν. Εσείς μπορείτε να παραγγείλετε τώρα. Καθώς είναι ανοιχτά από τις 12 μέχρι και τις 5 το απόγευμα, συγκεκριμένες ώρες, ο προσωπικός μας σεφ, ο Daily Chef, μπαίνετε στο διαδίκτυο στην διεύθυνση dailychef.gr. Αν μένετε από το Δημαρχείο μέχρι τα δικαστήρια και την Ολύμπου, οριοθετούμε τα σύνορα, μπαίνετε μέσα και παραγγέλνετε σήμερα μοσχαράκι με μανιτάρια και ρύζι. Απίστευτο. Και ακόμη πιο απίστευτες οι πένες με πέστο βασιλικού. Πέστο, πέστο. Βασιλικού, ωραίο. Θα με φέρεις. Πώς θα παραγγείλω, πες μου. Πες μου γλυκό αγόρι, πες μου, γιατί είμαι μέσα στην πείνα. Μπορείτε να παραγγείλετε και να έρθει αμέσως στο σπίτι σας σε χρόνο τον οποίο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Όσοι εργάζεστε, ζείτε και κατοικείτε στο χώρο του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Μόνο διαδικτυακά υπενθυμίζω ότι η πρώτη παραγγελία, αν παραγγείλετε για πρώτη φορά, έχει και έκπτωση 3 ευρώ. Επειδή ρώτησες για το πιάτο, είναι οι πένες με πέστο βασιλικού, είναι λαστραστές πένες με ντοματίνια τσέρι, σπιτικό πέστο φτιαγμένο από φρέσκο βασιλικό σκόρδο, κουκουνάρι και παρμεζάνα. Αυτούς οι οποίοι λατρεύουν τα ζυμαρικά. Υπενθυμίζω ότι όταν θα μπαίνετε στο site θα βλέπετε το πόσες θερμίδες έχει το φαγητό και το πιάτο το οποίο έχετε επιλέξει και είναι πάντα εγκεκριμένες από διατροφολόγο, οπότε κάθε μέρα μπορείτε να παραγγέλνετε σε μια τιμή πραγματικά όχι προσιτή, ασύλληπτη. Άμα θες ξεκίνα από τις μπούρδες που με έλεγες. Σου είπα κάτι. Θες να ξεκινήσεις από εκεί, ξεκίνα. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Ποιες μπούρδες, ρε Κώστα? Από τις μπούρδες που με έλεγες. Εγώ σου λέγα μπούρδα. Ναι, για ένα πράγμα σου. Τι εξελίξει. Εσύ μου λε, έχουμε εξελίξει. Εξελίξει. Θέλω να τα αποφύγει. Τελειώσαν οι εξελίξει. Τι λοιπόν, να αποφύγουν. Ασχοληθώ με τον Ηρακλήτο να χάσω 30% ακροματικότητα. Που δεν έχει να πληρώσει ο Ηρακλήτο καφτατζόγλου και δεν παίρνει άδεια.
Τι να κάνω εγώ τώρα, δηλαδή, άντε δύο ώρες με τον Ηρακλή πάλι. Εδώ γίνεται κοσμοσυρωή. Χαμός γίνεται. Κοσμοσυρωή. Ναι. Έρχονται επενδυτές, τους διώχνουν οι Έλληνες, φωνάζει ο Ιβάν. Λοιπόν, αυτό είναι να το κρατήσουμε. Οι κομμουνιστές, να πούμε, θυμώσαν εκεί γιατί. Άρα, ένα θέμα είναι η ομιλία του Ιβάν Σαββίδη στη Βουλή. Ένα. Ωραίο. Ένα. Ναι. Ένα δεύτερο θέμα είναι η κυβίστηση Ολυμπιακών διαστάσεων για χρυσό μετάλλιο της κυβέρνησης. Καλά έκανε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση καλά έκανε. Καλά έκανε. Υπό ποια έννοια. Υπό ποια έννοια. Γιατί κανείς Έλληνας δεν ήθελε τον Brexit. Ούτε στον Παναθηναϊκό. Άλλο αυτό. Ούτε στην ΑΕΚ. Άλλο αυτό. Ούτε στον ΠΑΟΚ, ούτε ο παδί του. Ευχαριστώ πολύ. Είναι άλλο το έννοια. Μπράβο στον Τσίπρα και μπράβο στον Μουσάντο, τον Κοντονή. Μπράβο. Λοιπόν, δεν διαφωνώ με αυτό το οποίο λες. Δεν διαφωνείς. Δεν διαφωνώ. Α, νόμιζα δεν. Αλλά. Άλλο τι ήθελε και τι έκανε. Και άλλο τι έπρεπε να γίνει. Έκανε τουλάχιστον αυτό που είπε ο λαός. Την πρωτοκαλοκαίρι είπε ο λαός όχι και είπαν ναι. Τώρα ο λαός, οι ομάδες, οι επενδυτές, οι επιχειρηματίες του ποδοσφαίρου είπαν όχι στον Brexit και είπαν όχι στον Brexit και η κυβέρνηση. Τι άλλο. Μπράβο στην κυβέρνηση. Ρε φίλε, που είπε. Είναι, δεν άφησε την Παοκάρα. Που δεν, όχι. Δεν άφησε την Παοκάρα, την ΑΕΚΑΡΑ και την Παναθηναϊκάρα έξω από τα μικροσυφέροντά του. Και την Ολυμπιακάρα στα μεγαλοσυμφέροντα τα δικά της. Εγώ λέω ότι λυπάμαι πάρα πολύ για. Είμαι Σιριζέος σε αυτό το θέμα. Είμαι με το Σαββίδη στο άλλο το κομμάτι. Στο κομμάτι που λέτε όλοι κυβίστης, οικείστε όλοι ρόμπες. Βρίσκεται μια κυβέρνηση την οποία πήγε να κάνει ένα Brexit με τρόπο που να αφανίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο από την Ευρώπη. Και καλά θα έκανε. Και όλοι οι Έλληνες, δημοσιογράφοι, παραγωγοί, οπαδοί, παράγοντες, ομάδες κτλ. Εκτός από τον Ολυμπιακό, όλοι και όλοι οι υπόλοιποι είπατε στην κυβέρνηση ότι κάνει. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Όχι, να μην τα πάρουμε ένα-ένα. Να φύγω όπως ενοχλώ. Ότι με ενοχλείς, με ενοχλείς. Γιατί αυτή η μπλούζα σου δεν μ' αρέσει καθόλου. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, δεν είναι για την εκπομπή. Τι είναι αυτή η μπλούζα, ποια είναι η ομάδα σου. Εθνική Γαλλίας. Εθνική Γαλλίας. Ναι. Τι έκανε τον ξάδελφο του Ζεράρντ Ντεπαρτιέ, κάνει. Τι Γαλλίας, ρε. Τι πρόβλημα έχεις με τον Ζεράρντ Ντεπαρτιέ, επειδή ούρισε σε ένα αεροπλάνο, επειδή πίνει λίγο παραπάνω, όχι. Επειδή τη μία δηλώνει Βέλγος, την άλλη Γάλλος και τώρα συνήθως γενικά οι Γάλλοι και ιδιαίτερα οι Γαλλίδες είναι άνθρωποι λεπτοί. Έχεις γνωρίσει πολλές Γαλλίδες εσύ. Όχι, έτσι τους βλέπω στην τηλεόραση. Και τους Γάλλους. Τι Γάλλους. Αλέντελον. Λοιπόν είναι. Μίλα και γαλλικά. Εγώ ήξερα Γάλλους. Τους Φρέρ που είχα. Με διώξανε. Καταρχήν πήγε σε γαλλικό σχολείο. Με διώξανε, δεν έχει σημασία. Εντάξει. Ο Μηταράς θέλει το μεγαλώσει με γαλλικά και πιάνω. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Άλλο αυτό. Ήθελα καλό γερα και τώρα. Αλλά εθνική Γαλλία. Εσύ και ο Ζεράρντ Ντεπαρτιέ είστε σαν Γάλλοι, α πούμε. Καθίστε σαν βουνοκέφαλοι, γουρουνομούριδες, αρκουδομόσχαρο αναθρεμένοι. Τι μούτρα για. Βλαμμένος κανονικό. Είναι δυνατόν με αυτή την κοιλιά να φοράς την εθνική Γαλλία στην αυτήν. Δικαίωμά μου, να φοράς το θέλω. Εσύ άλλη εθνική έπρεπε να φοράς. Ποια έπρεπε να φοράς. Τη εθνική Γουρουνία. Όχι, εθνική Γαλλία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όπου ρωτήσει και γουρούνι να μου δώσουν να φοράς, το φορέσω. Από πού την τζάκωσε, σπαθί τώρα. Από πού την τζάκωσε. Ναι, από πού την τζάκωσε. Σπαθί. Καταρχήν ξέρω από πότε είναι αυτή η μπλούζα. Από πότε είναι αυτή η μπλούζα. Όταν μάθει πότε είναι. Να μάθω τι. Από πότε είναι αυτή η μπλούζα των τρικολών από τα δεκαετία του 90. Ναι, από πού την πήρε, αυτό δεν λέω. Τι σημασία έχει ρε που την πήρε. Σε καμιά ευρωπαϊκή αυτή του Ηρακλή που έπαιζε στη Γαλλία, πήγε εκεί με του οπαδού του Ηρακλή. Με τον Ηρακλή ήμουνα μία φορά στη Γαλλία, στο Γενιόν. Στο Γενιόν. Ναι. Θα το θυμάσαι αυτό. Είναι από τι λίγε φορέ που βγήκε στην Ευρώπη να δει τον Ηρακλή. Όποτε ήταν. Στην Ευρώπη ήμουνα και στη Σιόν και στη Βαλένθια. Βαλένθια, δύο, ναι. Και στο Γενιόν ήμουνα. Ναι, τρεις. Δεν πήγα στην Καζεσλάουτεν. Τέσσερις. Άλλε φορέ βγήκε ο Ηρακλή στην Ευρώπη. Νομίζω ότι βγήκε. Άλλη μία. Ναι. Στην Αποέλα εκεί ο Ξούγκρουπα που. Πέντε, έξι. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Λέγε. Σε ακούω. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, ναι. Θα σου πω τώρα τι με ενοχλεί. Τι σε ενοχλεί. Εγώ δεν με ενοχλεί τίποτα. Μπράβο στην κυβέρνηση που έκανε αυτό που ήθελαν όλοι οι Ισραηλοί. Ένα πει τα θέλω σου, ρε κόκκινε. Πες θα γίνει ρόμπα τα θέλω. Για πε. Θα γίνω ρόμπα. Τι θα γίνει. Αν κατηγορεί, όποιο κατηγορεί αυτή την κυβέρνηση για αυτό το θέμα, είναι μεγάλη ρόμπα. Δημοσιογράφο είναι, παράγοντα είναι, προπονητή είναι. Από την πρώτη στιγμή. Ναι. Άντε, ρόμπε. Έλεγα δημοσίω και. Και μη μου κα... Εξέφραζα. Πια τίποτα κανεί για τον Ολυμπιακό και τον Μαρινάκη. Εξέφραζα. Επαναστάτε. Εξέφραζα μία απορία. Που πραγματικά τώρα φάνηκε ότι δεν ήταν τυχαία. Έλεγα. Ρε μάγκες, και σένα το είπα, όχι μόνο στον κόσμο. Πρώτα εσένα το έτσι.
το ότι ο Ολυμπιακός είναι τόσο ήσυχος και δεν λέει κουβέντα. Ωραία, ωραία, ωραίο. Και δεν έχει βγάλει τον κόσμο στους δρόμους. Ενώ ο άλλος δεν τον παρετεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο άνθρωπος ο οποίος από τη μια μέρα στην άλλη έκανε το όχι, ναι. Το ότι δεν τον είδε, τον έλεγε προχώρα, σε στηρίζω. Ωραίος, μ' αρέσεις. Λέω, είναι δυνατό να μιλάμε, έχει πάρει δήμο, έχει πάρει λιμάνια, έχει πάρει. Τώρα μιλάμε για τον Ολυμπιακό για κράτος. Μια σιγουριά... Δεν μιλούσε καθόλου, έφυγε. Γιατί να μιλήσει. Κουβέντα. Αφού ήξερε. Ούτε ο Κυρζάβας, ούτε κανείς. Λέω, τι γίνεται. Καλά, αντίθετα, εδώ, κινδυνεύουμε να μείνουμε εκτός Ευρώπης. Αντίθετα, οι άλλοι τι κάνατε. Και αυτός δεν μιλάει καθόλου. Οι άλλοι τι κάνατε. Ένα το κρατούμε. Άλλοι... Αντιθέτως, έβλεπα. Ο Τίγρης να συναντηθεί. Ο Ιβάν να συναντηθεί. Ο Αλαφούζος είχε μια πιο ουδέτερη στάση. Δεν ξέρω για το. Όχι, ο Αλαφούζος είπε είμαστε κατά του Γκρέσι. Ναι, ίσως γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, πρώτον, να πω ότι ξεφθυλίστηκαν όλοι. Γιατί χάσαν τη χρυσή ευκαιρία να δούμε αυτό εδώ το οποίο θα θέλαμε, θα επιθυμούσαμε. Και πραγματικά ίσως να. Όχι, αφού δεν θέλατε και δεν επιθυμούσατε. Θα επιθυμούσαμε και επιθυμώ ακόμα. Δεν νομίζω. Να βλέπουμε... Σαν Ηρακλειδέας μπορεί, γιατί είσαι αντιευρωπαϊκός. Εσύ σαν Αριανός μπορεί να μην επιθυμείς. Εγώ είμαι Πανιώνιος. Λοιπόν, πες ό,τι θέλεις. Καλά, ρε, όταν θα σταματήσεις να μπερδεύεις την γνώμη μου με το τι αγαπάω, θα μιλήσω. Όχι, η γνώμη σου έχει σχέση με το τι αγαπάς. Λάθος κάνεις. Εγώ κάνω. Και η δική σου γνώμη έχει σχέση με το τι αγαπάς. Εγώ δεν αγαπάω τα νερά μου. Εντάξει. Καλύφθηκες τώρα. Δεν καλύφθηκα. Με το επειδή είπες δεν αγαπάς τα τερά σου, ό,τι δηλώσεις. Λέγε ρε κολοτούμπες τώρα. Και ο άλλος είπε το ψάρι πρέπει να το ψήνουμε και από τις δύο μεριές. Καλά έκανε, σε νοιάζεσαι ένα δηλαδή. Βρε καλά κάνει. Γιατί το είπε όμως. Έτσι κουστάρει. Σε λογαριασμό σε δώσει. Φορολογείται. Δεν πάμε καλά, δηλαδή ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Ναι ρε. Ο καθένας λέει ό,τι κουστάρει. Τα παιδιά τα κάνουν οι άντρες μεταξύ τους δηλαδή. Τι να τα κάνουν. Να τα κάνουν οι άντρες μεταξύ τους. Τι να κάνουν οι άντρες μεταξύ τους. Δηλαδή τι. Να κάνουν και παιδιά, να την βγάλουμε τη φύση λάθος. Που προνοείς, έτσι. Στα μοναστήρια που πας στη φύση δεν τη βγάλαν λάθος. Να βγάλουμε λοιπόν. Στα μοναστήρια που πας στη φύση δεν τη βγάλαν λάθος. Κοιπούν οι άντρες μεταξύ τους και κοιμώνται μεταξύ τους. Δεν κοιμώνται μεταξύ τους. Τι είχαν μόνοι. Σε κάθε κελί ο καθένας ζει. Α, μοναχός είναι τι. Είδες που δεν τα ξέρεις. Είδες, ναι. Όταν δεν ξέρεις κάτι. Α, σε εμάς ρε κοντονί. Θα μας πείτε τώρα για τον Κοντονί και τον Τσίπρα. Μπράβο ρε. Λέω λοιπόν πρώτον. Μπράβο ρε Κοντονί. Ότι χάσαμε και κυρίως με ενοχλούν οι στάσεις των Παναθηναϊκού με τα ψίχουλα. ΑΕΚ με τα ψίχουλα. ΠΑΟΚ με τα ψίχουλα. ΠΑΟΚ γιατί ψίχουλα. ΠΑΟΚ γιατί ψίχουλα. Γιατί φίλε, σέβομαι και εκτιμώ το Σαββίδη, ναι. Έναν άνθρωπο με ναι. Πολύ γιατί μεγάλη οικονομική πάω. Ευρωστία. Γιατί ψίχουλα πάω. Με τεράστια οικονομική ευρωστία ναι. Και τα 5 εκατομμύρια ευρώ που θα πάρει από την Ευρώπη είναι ψίχουλα για τον Σαββίδη. Ναι. Α, τα ψίχουλα που θα πάρει λες. Ναι. Α, ναι, ή τάξει. Που πήρε και φέτος. Δεκτό. Συγκριτικά ανακαλώ, ανακαλώ. Με αυτά τα οποία παίρνει ο Ολυμπιακός. Ανακαλώ. Λοιπόν, και δεν τον κατηγορώ ότι ήταν. Εναντίον του Κοντονή, δεν ήταν δυναμικά υπέρ του Κοντονή. Όχι. Δεν δείξαν ότι το θέλουν πάρα πολύ. Όχι, ρε, να μείνουμε εκτός Ευρώπης προκειμένου να αλλάξει κάτι. Γιατί αυτός ο οποίος έχει. Δεν το θέλε, Αυτός ο οποίος έχει την πρωτοκαθεδρία. Αυτός ο οποίος ελέγχει και τα κάνει τα κουμάντα θα έχανε πολλά περισσότερα από εσένα. Αν είναι να εξαρτώμε. Επικοινωνιακά. Ο Ολυμπιακός κερδίζει 100% και χάνουν οι άλλοι. Ακριβώς. Συμφωνώ μαζί σου. Πώς και έγινε αυτό. Τι αφού είναι η αλήθεια, πώς θα γίνει. Το είπε στον κόσμο αυτό. Βέβαια. Βέβαια. Ότι αυτός που κερδίζει είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός επικοινωνιακά και αγωνιστικά ο Ατρόμητος. Και πέφτουν οι υπόλοιποι. Και αγωνιστικά ο Ατρόμητος. Δεύτερον. Παρακάτω. Μας μιλάτε για ξένους διαιτητές και κλεισμένων των θυρών. Ναι. Όπως άκουγα και πριν τον Ψηλό να φωνάζει για τις αμοιβές των. Αλλού ήταν το θέμα. Ο Ψηλός δεν το πιάσε καλά. Ο Ψηλός το πιάσε άριστα. Λέει, όχι, δεν το πιάσε. Συμφωνώ καλά. Μαζί του. Δεν το πιάσε. Συμφωνώ μαζί του, άριστο. Δεν το πιάσε καλά. Θα πει στιγμό, άλλο δεν το πιάσε καλά. Δεν το πιάσε, μάλλον. Το πιάσε. Από άλλο οπτικό πρισμό. Το πιάσε κατά 80%, άφησε ένα 20%. Θα το συμπληρώσω εγώ. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ με τον Ψηλό. Απλά έχω μια αιρετική γνώμη για το θέμα. Αιρετική για αυτούς οι οποίοι κάνουν κουμάντο στο ποδόσφαιρο. Γιατί συμφωνώ ότι όχι ξένους, Αριανούς διαιτητές να φέρουν από τον πλανήτη Άρη δηλαδή. Πάλι δεν θα γίνει τίποτα. Λάθος κάνεις Κόκκινε. Λάθος κάνει και ο Γρηγοριάδης. Λάθος κάνετε. Η αμοιβή δεν είναι το θέμα. Και το είπε σε μια στιγμή ο Γρηγοριάδης. Συμφωνούμε. Το θέμα. Και 20 εκατομμύρια τους δώσουν. Το θέμα είναι αυτός που είναι προϊστάμενος των διαιτητών. Αν είναι εξαρτώμενος από την ΕΠΟ ή αν θα είναι αυτόνομη η ΚΕΔ.
Αυτό είναι. Και ας παίρνουν 150.000 ή να μην παίρνουν καθόλου. Καλά, αυτό είναι το θέμα. Καλά τα λες. Θα στα απλοποιήσω πιο τι πολύ. Τι με νοιάζει εμένα πόσα παίρνει ο Κίλας και ο Βοσκάκης. Θα στο... να, δηλαδή ο άλλος που ο Κατερινιώτης που πήγε και παίρνει 90.000 δολάρια στην Αμερική ο Σταυρίδης. Που όταν ήταν κολλητός του Γκαγκάτσι, μετά όταν έβγαινε ο Γκαγκάτσι, το παιδί ήθελε να παίξει διαιτητής και πήγε στη. Να, δηλαδή τι, και 500.000 να έπαιρνε. Εκεί πέρα του λέω πώς διαιτητεύεις. Μου λέει άριστος, τι αυτές παίρνεις, του λέω. Τι κριτικές παίρνεις. Με άριστα το 19, 19, 5, 8, 5, 10. Γιατί ξέρεις τι μου είπε. Δεν έχει πιέσει. Τι μου είπε. Είμαι ελεύθερος, λέει. Σφυρίζω ό,τι βλέπω. Είπε ο Σταυρίδης. Υπάρχει και κάτι άλλο. Που σημαίνει ότι εδώ δεν σφύριζε ό,τι ήθελε. Και σφύριζε με τον Γκαγκάτσι. Με το φόβο τον με το φόβο, ναι. Με το φόβο. Βέβαια. Ας πούμε ότι είναι ο φόβος. Βεβαίως. Λοιπόν, ξεκινάμε από κάτι απλό. Ναι. Λοιπόν, ερώτηση. Γίνεται μια φάση χτες στο Μπαρτσελόνα στο Ρεάλ με την Βόλφσμπουργκ. Είδα το 90% της Μπαρί εγώ. Δεν το ξέρω τι. Εγώ είδε. Τα βλέπα και τα δύο. Λοιπόν, πώς τα βλέπεις και τα δύο. Πάμε, το ίδιο πράγμα θα συζητάμε. Έχει κουράσει. Τα είδες και τα βλέπα και τα δύο. Με ποιο τρόπο παίζουν. Έβλεπα και τα δύο. Ο τρόπος παίζουν. Έχω δύο ΟΤΕ. Στο σπίτι. Ναι. Πληρώνεις δύο ΟΤΕ. Έχω δύο ΟΤΕ. Πώς με κάνεις το χέρι έτσι. Γιατί με κάνεις. Σου δείχνω με ποιο και ανεβαίνεις τα δέντρα. Αφού λες ψέματα. Δεν ένα δυσκολεύω. Μπορείς να δεις. Δεν δυσκολεύω. Έβλεπα και τα δύο. Πληρώνεις δύο ΟΤΕ στο σπίτι δηλαδή. Καλά ρε κόκκινε. Δεν μου δανείς κανένα τριχύρο. Ο Ρουφιάνος του Ρουφιάνου ο Ρουφιάνο. Τι κλέβεις λέει παράνομα. Τι κάνεις παιδί μου. Τέλος πάντων, έχει δύο ΟΤΕ. Λοιπόν. Πληρώνει ο κόκκινος δύο ΟΤΕ στο σπίτι. Εντάξει ρε Γρηγόρη. Δηλαδή όταν έρθει αυτός ο λογαριασμός, πληρώνει δύο λογαριασμούς. Έχεις κανένα τριχύλιαρο να με δανείσεις, γιατί έχω κάτι έξοδα τώρα, κάτι αυτά να κάνω. Και θα στα δώσω εγώ λίγα-λίγα από το μισθό μου. Έχεις τώρα... ανάγκη εσύ. Για βέβαια, εγώ δεν μπορώ να έχω δύο ΟΤΕ. Άμα έχεις εσύ δύο ΟΤΕ, εγώ δεν έχω. Τι, πώς θα γίνει. Έχει, λέει δύο ΟΤΕ. Άκου, τι βρήκε τώρα. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Πώς γίνεται δηλαδή. Εγώ στο καφενείο που είχα δεν μπορεί να δείξει δύο ΟΤΕ. Θα δείξει ένα από τα δύο. Θα πληρώσει διπλά απλό είναι. Θα πληρώσει διπλά. Και υπάρχει και σύστημα. Σε κανένα καφενείο να πληρώνει διπλά. Όποιος είναι καφετζής και μας ακούει να μας πει ότι πληρώνει διπλό ΟΤΕ. Ένας θα είναι. Να πηγαίνουμε να βλέπουμε τα μάτς στο δικό του μαγαζί και εγώ θα κάνω ένα μήνα διαφήμιση δωρεάν. Θα δώσει από το μισθό μου. Πάμε παρακάτω. Έχει πολλά καφέ. Ναι, να βρεθεί ένα. Τζάμπα να το κάνω. Διπλό. Εντάξει, ναι. Πάμε παρακάτω. Έχει πολλά. Ναι. Έχει πολλά που έχουν μόνο Νόβα, έχει πολλά που έχουν μόνο ΟΤΕ. Ναι. Έχει πολλά που έχουν και από τα δύο και έχουν πολλά, πολλά τα οποία έχουν και δύο. Δύο ΤΕ έχουν. Ναι. Εσύ στο σπίτι το είδες. Με δύο ΤΕ. Έγινε ρε Γρηγόρη. Πώς θα γίνει, πληρώνει δύο ΤΕ. Τι. Λέγε. Ναι. Ναι, τι τώρα, τι. Έχει δύο ΤΕ. Λέει τη μία βλακία, μετά κάνει το Βέγκο. Ναι. Έχει δύο ΤΕ αυτός. Πληρώνει δύο ΤΕ. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος. Το ρουφιάνεψες μια φορά. Το εγώ σπίτι. Το ρουφιάνεψα. Τι να πω ρε παιδί μου, δηλαδή από άλλο πλανήτη ήρθα ρε. Τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Από αυτόν ήρθες. Και εσύ πες ότι σε αυτόν χρωστάει λεφτά ο Ηρακλής. Βγες και πες το δημόσιο. Ποιος? Αυτό που είπες. Δεν χρωστάει λεφτά ο Ηρακλής. Στο Μητυντζή χρωστάει λεφτά. Όχι, σε αυτόν που με έλεγε. Και σου λέω ότι είσαι βλάκας, δεν χρωστάει ούτε φράγκο. Όχι, λες το κρύψα τον κόσμο. Χρωστάει. Και σου λέω δεν χρωστάει σε αυτόν. Δεν χρωστάει στο Μυροφορίδη. Τα πήρε ο Μυροφορίδης, όντως. Τα πήρε. Εγώ είχα ένα κέρδο να σου πω ότι τα πήρε. Εσύ. Πού να ξέρω εγώ εσύ. Είχα κανένα κέρδο και σου λέω. Σι, μη. Αν ισχυριστεί, πες το τι σου είχα πει έξω. Τι είναι βλάκα! Ναι. Ναι. Γιατί είσαι βλάκα σε σύλλο. Ναι. Δεν υπάρχει πιο θέμα. Γιατί μου λες δεν πήρε για το Μυροφορίδη. Πάρω τον Αποστόλη το Μητυντζή να τον βγάλουμε. Πάρτο. Κοίτα, ξάδερφό σου. Ναι. Να το δούμε πόσα χρωστάει ο Ηρακλής εκεί. Μήπως δεν πήρε ο Ηρακλής την αδειοδότηση. 1,5 χρόνο. Ναι. Η αδειοδότηση του Ηρακλέως που δεν επάρθηκε. Ρωτάω. Υπάρχει εγώ. Ρήτρα εμπιστευτικότητας. Εγώ δεν θα. Δεν ξέρω ρε τη μήτρα και τη ρήτρα και τη φύτρα. Εγώ ήμουν ξεκάθαρο με τη φύτρα και ο τη. Ο λόγος που δεν παίρνει. Από ποιον υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητας. Μεταξύ των δύο συμβαλώνων πλευρών. Μάλιστα. Του Ηρακλή και τη ΕΠΟ. Και τη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ναι, που δίνει την αδειοδότηση. Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι να ολοκληρωθεί, ναι, και σε τρίτο βαθμό. Ναι, ναι. Εγώ ξέρω για ποιο λόγο δεν πήρε. Επέστω. Να ολοκληρωθεί. Αν δεν πάρει, θα πω. Εσύ που το ξέρει, γιατί δεν το έχει. Είναι το καφτατζόγλιο μέσα. Όχι. 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 Βάζει στοίχημα. Ό,τι θέλει. Δηλαδή, ο Ηρακλής δεν παίρνει αδειοδότηση και δεν παίζει ρόλο και ένα μέρος των αρκετών χρημάτων που χρωστάει στο καφτατζόγλιο. Εντάξει. Εγώ ρωτάω, είναι ή δεν είναι. Εσύ όχι. Που ξέρεις. Όχι. Τέλειος. Πάει. Τέλειος. Δεν. Πάει. Τι να πω τώρα, δεν. Όχι, τι. Και επειδή είχε απορία χτες, ναι, 1,480. Τι είναι αυτό. Μέχρι τώρα τα λεφτά που παίρνει ο Ηρακλής από την κεντρική διακήρυξη, χώρια τα υπόλοιπα. Τηλεοπτικά και πάει 2,5 λεπτά. Ναι. Και σου λέω είναι απορία άξιων. Ναι.
πώς δεν τα καταφέρνει. Πώς δεν βγαίνει η ομάδα. Ναι, ναι. Μα δεν βγαίνει. Τα νούμερα βγαίνουν. Τα βάλες εσύ κάτω. Εντάξει. Όχι, στα είπα, αν πάρεις το χθεσινό φίλο της Μέτροσπορ, ναι, θα δεις ότι είναι 1,480. Ναι. Ζήτα από τον κύριο Ταμπούρη. Την εφορία το ΙΚΑ, τα βάλες αυτά όλα. Με τα κινήσεις. 1,5 εκατομμύριο το μπάτζετ. 1,5 εκατομμύριο το μπάτζετ της ομάδας. Ναι. Συν 500 χιλιάρικα εφορία, πήγαμε στα 2. Ναι. Πόσο να τα υπόλοιπα, Κώστα. 1,5 μπάτζετ, τι σημαίνει 1,5 μπάτζετ, δηλαδή. Όλοι οι παίκτες της ομάδας, συν τους φόρους. Παίρνουν 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Και τότε είναι ο Βάισβάιλερ ο Παπαδόπουλος, κόκκινε. Εντά να το λες. Τι λες τώρα. Σε πληροφορώ. Δεν θέλω να μιλήσω. Μη. Θα γίνω ίσα ίσα που πάει. Είναι και ο στόχος πολλών. Στόχος ο Παπαδόπουλος. Στόχος τι πως. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αχαριστία. Το έχω πει πολλές φορές. Ας έφευγε να πήγαινε στην Τρίπολη να σήκαζε. Αλλά θα πάει καλύτερα. Το τι θα κάνει ακόμη και σε αυτό βλακίες λες. Εσύ μπερδεύεις τα κάμπ. Ποια τα κάμπ. Δεν πρόκειται να φύγει από τον Ηρακλείο Παπαδόπουλος. Θα μείνει, ε. Ναι. Μα, εντάξει. Δεν φεύγει. Τότε εμφελώς. Άμα μείνει. Όχι, επειδή είπες το να πας σαν προπονητής να κάνεις κάποια σεμινάρια και να μην κάνεις μόνο στην Ελλάδα, κάνεις και στην Ολλανδία, δεν σημαίνει ότι άλλαξες και έφυγες σε άλλη ομάδα. Εντάξει. Επειδή όταν μαθαίνεις κάτι, να το μαθαίνεις σωστά. Εγώ σου λέω ότι ο Γκέραρτ που λέει Νίκο, επειδή είσαι εντάξει. Έχω ομάδα στην Ολλανδία. Τον έκλεισε να κάνει κάμπ. Άσε τώρα, τον έκλεισε να κάνει κάμπ. Άσε ρε κόκκινε. Τον έκλεισε να κάνει κάμπ 15 μέρες στην Βίτεσε. Εντάξει. Ακόμη και η είδηση που είπε, βλακεία ήταν. Με πατέντα. Λοιπόν, αν μείνετε έξω από το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με οτιδήποτε αφορά κλειδιαριές ή κλειδιά. Κλειδαριές ή κλειδιά. Ακόμη και αν έχετε αυτοκίνητα τα οποία έχουν immobilizer και οποιοδήποτε άλλο σύστημα και υπάρχει πρόβλημα, 85 27 27, ο αριθμός ο οποίος πρέπει να έχετε στη μνήμη του κινητού σας ή της ατζέντα σας για κλειδιά, και με χωρεστάθμιση ανοίγει τα πάντα. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Και φυσικά και στην Κρακοβία, Γιάννη Σταμάτη, ήμασταν παρέα, δεν το συζητάω, και στην Πολωνία. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 95,5 των FM, 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολη 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες, διαβάζω μηνύματα και προχωράμε. Τι έγινε, κύριε Κόκκινε, το 99% που θα παίρνει στους 4 η Παρίσι, σας έφαγε σιγουριά. Φίλε, τι να κάνω δηλαδή, να μπω, να το αλλάξω. Οκ, έχεις δίκιο, καλά κάνεις και μου τη λες. Αυτό πίστευα. Και όπως υπάρχουν στιγμές που τις χαιρόμαστε, υπάρχουν στιγμές που ξεφτιλιζόμαστε. Έρχονται με την Παρί, ξεφτιλιστήκαμε. Εντάξει. Αλλά ο πρώτος που. Ξεφτιλιστήκαμε, ρε φίλε. Ένα μήνα. Εγώ ξεφτιλίστηκα. Γιατί ξεφτιλίστηκα. Επειδή ο άλλος έβαλε το μαγκανά κολλητά. Όχι, δεν ο μαγκανά. Στον Ιμπραήμοβιτ. Δεν ξέρει το παιχνίδι. Δεν ξέρει τις ομάδες. Ποιο δεν ξέρω. Είδα το μάτσο. Είδα στο γιαπ. Τι σύστημα έπαιζε η Παρί. Η Παρί τι σύστημα έπαιζε. Ναι. 3-5-2. Πότε ξαναπέξει 3-5-2 μπλαν. Πότε έπαιξε? Ξανά 3-5-2. Σου πω. Το 3-5-2. Μισό λεπτό. Πότε ξανά παίξει? Δεν ξέρω, ρε. Ποτέ. Λοιπόν, το 3-5-2. Παίζει πάντα 4-4-2. Να τελειώσω. Το 3-5-2. Ρε φίλε, εγώ την παρακολουθώ. Δεν, δεν με νοιάζει τι παρακολουθεί. Εγώ υπάρχουν κάποιοι. Θα μιλήσω στη γλώσσα σου. Κάποιοι κανόνε. Παίζει πάντα 4-4-2. Κάποιοι κανόνε στο ποδόσφαιρο. Άκου λίγο. Όταν θέλω να παίξω κατακτητικό ποδόσφαιρο, απαγορεύεται να παίζω 3-5-2. Όταν λοιπόν θα μπορούσε να παίξει όπως λες 3-5-2. Άρα είσαι στο μυαλό. Ερώτηση. Αν είχε αυτός. Ερώτηση. Αν είχε αυτός. Ποιος κεγότανε για την νίκη. Αν είχε αυτός. Αυτό που λες. Αυτός που κεγόταν για την νίκη. Ήταν η Παρί. Ήταν η Παρί. Το 3-5-2 δεν ταιριάζει. Του λείπει, ναι, ένα μηχανάκι που λέγεται Ματουιντή. Εντάξει. Το οποίο για μένα είναι απώλεια. Για τον Νταβίτ Λουίς που μου λέτε με συγχωρείτε είναι ποδοσφαιρική απάτη. Ποδοσφαιρική υπεραξία. Από τη Γερμανία. Αυτός που πήρε το πέναλτι στο πρώτο παιχνίδι που δεν ήτανε. Ναι. Που βούτυξε αλλά Έλληνας ποδοσφαιριστής. Εντάξει, που έβαλε το πόδι του και πήρε πέναλτι το οποίο δεν υπήρχε. Άσχετα αν δεν δόθηκε πριν πέναλτι και αποβολή υπέρ της Παρί που υπήρχε. Και δεύτερον, πας ρε μπλαν. Έχουν σκάσει οι Σαουδάραβες ένα σκασμό δισεκατομμύρια και παίζει ένα σύστημα καθαρά κλοπής. Ναι, κλεψιμέικο. Σε ένα γήπεδο και με μια ομάδα η οποία έχει ποδοσφαιριστές όπως ο Σίλβα και ο Αγκουέρο που έχουν και τρεξίματα
και την ποιότητα να σας πάσουν την κλειστή άμυνα. Και ο Νάβας είναι ψηλό γρηγοράκος. Ναι, δεν διαφωνώ. Και απλά, ο Νάβας. Ο Νάβας δεν είναι στα καλύτερά του. Τρεις. Τρεις. Του βγήκε. Όπως υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής, μια μεταγραφή, την οποία, ένας παίκτης τον οποίο δεν τον είχα σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, αλλά είναι από αυτή τη μεγάλη βέλγικη φουρνιά. Ο Ντεμπρή είναι. Εντάξει, ο Ντε Μπρόινε. Αυτό είναι μικρό σε ηλικία, έτσι. Άλλο. Αυτός τον πήρε από τη Βόλφσμπουργκ. Αυτό ο κοκκινομάγουλος, πρόσεξε να δει. Έχει τρέξιμο, ταχύτητα, τέχνη και σκοράρισμα. Αυτό ο παίκτη μπορεί να παίξει και στι τρει θέσει πίσω από το φόρ. Και ο Σίλβα το κάνει αυτό. Ποιο? Και ο Σίλβα. Δεν τον κόβω το Σίλβα. Ο Σίλβα, βάτω στι πτέρυγε. Δεν τον κόβω το Σίλβα. Θεό. Σαν τον Τιμπρόι. Έπαιζε εύκολα, έπαιζε εύκολα Μπαρσελόνα. Τόσο καλό. Αυτό εδώ. Ναι, ναι, ναι. Ο Σίλβα ο χθεσινός. Ναι, όχι ο χθεσινός. Εντάξει, ρε φίλε. Ο Σίλβα γενικά, ο ποιοτικό ναι. Σίλβα. Ναι, δεν το όπως ναι. Ο Αγκουέρο. Ναι. Το έχει, ρε φίλε. Είναι παίκτε που το έχουν. Ο Αγκουέρο, ναι. Άσχε, το ότι έχασε το πέναλτι. Ο Ντεμπρόι, θυμίσουμε. 22, 22 είναι. Δεν θυμάμαι. Ναι. Κάτι που δεν θυμάμαι δεν αν δεν είναι κάτω από 24. Απλά μου είχε κάνει εντύπωση που το πήρε ο Πελεγκρίνη. Αν είναι κάτω από 24 αυτό και έχει αυτό το στυλ παιχνιδιού. Θα πάει σε πιο μεγάλη ομάδα. Μου έκανε εντύπωση τον πήρε ο Πελεγκρίνη. Ναι. Από εκεί και πέρα, εγώ θυμώνω με τον Μπλαν. Σε εισαγωγικά θυμώνω. Γιατί δεν μπορεί σε ένα παιχνίδι. Μετά το άλλαξε, έβαλε τον Παστόρε. Τι να το κάνουμε. Στο 60, είχε μισή ώρα, ρε φίλε. Ο Παστόρε δεν τράβηξε τίποτα. Ρε, ο Λούκας απάνω στο Μότα αναγκαστικά. Έλειπε, θα σου πω. Ναι. Έλειπε ο Λαβέτσι. Ναι. Τον οποίο ο Λαβέτσι τον πουλήσα στην Κίνα. Εντάξει. Εντάξει. Έλειπε ο Πεκταράς, ο οποίο θα κάνει το κάτι παραπάνω. Καταρχήν είναι ασύλληπτη απόκρουση του Χαρτ. Όπως και ασύλληπτη εκτέλεση φάουλ, όταν δεν πήγε γωνία. Το βλέπω και δεν το βαριέμαι. Αλλά ασύλληπτη τώρα. Το φάουλ το οποίο. Δηλαδή, ο Ιμπραϊμοβίτς. Την μπανανιά που κάνει η μπάλα, αυτό το φαλτσάκι. Το γουστάρω πάρα πολύ. Κρίμα που δεν πήγε γωνία. Και ας πήγε να δοκάρει, γιατί θα ήταν άδικο για την City, για τους πολίτες. Είναι πολύ ωραίο το φάουλ. Δεν το χορτένει να το βλέπεις. Δεν σ' άρεσε η εκτέλεση. Εντάξει. Για ποιο μάνα, για ποιο. Το πρώτο φάουλ που κάνει, που παίρνει μπάλα. Εντάξει. Και το βγάζει και λες μπράβο ρε τερματοφυλακάρα και μπράβο εκτέλεση. Πολύ ωραία εκτέλεση. Αλλά. Το δεύτερο δεν μ' άρεσε πολύ. Το πρώτο, λέει για το πρώτο φάουλ. Α, το πρώτο λέει. Για ναι. Το πρώτο. Είναι πολύ ωραίο. Τρομερό. Αλλά νομίζω ότι με το να μένουμε στην βλακώδη επιλογή μου και αιμονή μου στην Παρή και να μην αποθεώνουμε αυτό το κοπέλι, για να μην πω τίποτα άλλο, γιατί. Το οποίο δουλεύει απίστευτα και αξίζει τα μπράβο γιατί μόνος του προκρίθηκε. Νομίζω ότι είναι άδικο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο χτες. Έλα, έλα. Χτες. Έλα, έλα. Χτες στοπα, έκανε στοπα. Όργια. Βέβαια, βέβαια. Όργια. Βέβαια, έκανε όργια. Και όταν κάνει όργια. Βέβαια, έκανε όργια. Και όταν κάνει όργια. Άσε, μισό. Και όταν κάνει όργια. Μισό λεπτό να τελειώσω. Και όταν κάνει όργια. Και όταν κάνει όργια. Εύκολος ήταν. Για αυτούς οι οποίοι νιώθουν λίγο από μπαλίτσα. Εύκολος ήταν, ρε. Σε θέλει και η μπάλα στο φάουλ που κάνεις και μπαίνει το τρίτο. Όχι, βρε. Εντάξει, ρε. Γιατί εκεί μην βγει κανένας βλαμμένος σαν και εμάς και μου πει ότι το θέλει να την περάσει από εκεί. Είναι όλα σε κίνηση. Το έκανε και πέρασε. Κόκκινε, ξεχνάς κάτι. Τα υπόλοιπα όλα φυσικά και τα ήθελε. Εγκλημάτισε η Βόλσμπουργκ. Εγκλημάτισε η Βόλσμπουργκ. Για τακτική που έπαιξε το παιχνίδι. Το είδα χθες πριν το ματς. Το είπα χθες πριν το ματς. Το μελέτησα και το ένα το μάτς και το άλλο. Ο Ιμπραήμοβιτς σου είχα πει ότι με ψηλόσωμου center back, με γιγαντόσωμου center back. Θα έχει θέματα. Θα έχει θέματα. Είπα όχι. Βρέθηκε 3-4 φορές. Του ήρθε η μπάλα δηλαδή έξω από την περιοχή για να μπει να τριπλάρει. Δεν μπορούσε να τριπλάρει ούτε να πούμε σπίτι 80 τετραγωνικών. Δεν μπορεί να τριπλάρει ο Ιμπραήμοβιτς. Τις δύο φορές που πήρε την μπάλα από την πλάγια γραμμή στο overlap, τα έκανε γκολ, βγήκε offside, αλλά. Αφού παρακολουθείς την Παρή, θέλω να μου πεις εσύ που παρακολουθείς τα στατιστικά. Τα ανέλησα σωστά. Πόσες φορές βγαίνει offside ο Ιμπραήμοβιτς. Λίγες. Λίγες, έτσι λες εσύ. Στη Γαλλία. Στη Γαλλία βγαίνει λίγες. Πόσες λίγες δηλαδή σε ένα μάτς βγαίνει. Αυτό είναι ένα στατιστικό το οποίο δεν το έχω παρατηρήσει ποτέ. Για μπες εκεί στο γαλάνι το φίλο σου. Δεν καμία σχέση. Ναι. Και μην τον αδικεί στο γαλάνι. Ό,τι του ζητάνε κάνει. Άντε ρε φίλε. Ό,τι του ζητάνε κάνει. Τσιγκουναρά να πούμε δεν δίνει 5 φράγκα. Εσύ όποιο δεν σου δίνει λεφτά τσιγκουναρά. Δίνει τώρα τα παιδάκια λίγα λεφτά. Εντάξει τώρα. Καλό είναι αλλά είναι τσιγκουναρά. Λοιπόν, λέω εγώ τώρα. Αξίζει τα μπράβο Κριστιάνο. Όχι. Αντερευλαμένε. Δηλαδή. Καταρχήν, έχει ένα κορμί το οποίο το δουλεύει. Ρε κόκκινε, μάθε να ακούς ρε. Έχει ένα κορμί και έχει ένα πουλί. Άκου εδώ τώρα. Παίζει δεξί μπακ ο Βιερίνια. Ωραία. Ο Βιερίνια. Το επισήμανες. Ο Βιερίνια δεν μπορεί να παίξει δεξί μπακ το Ρονάλντο. Ο Βιερίνια δεν μπορεί να παίξει δεξί μπακ
τον άλλο τον Μπέιλι που κάνει τα 100 μέτρα 10 δευτερόλεπτα. Σαν Πόρσε Καρέρα φεύγει στο φανάρι. Λοιπόν, εχθές, μάλλον την προηγούμενη εβδομάδα, βγήκε ένα παιχνίδι, ήταν πολύ κακή Ρεάλ, βγήκε 2-0. Δηλαδή δεν το βλέπει. Δύο. Στο πρώτο παιχνίδι. Α, ναι. 2-0. Ο Βιερίνια είναι ένας από τους, ίσως ο μοναδικός παίκτης της Βόλσμπουργκ. Ωραία. Ο οποίος, θα βάλω και τον Ενρίκε μέσα. Ο Ντράξτερ είναι γρήγορος, όχι τόσο πολύ ταχύς, τεχνίτης κτλ. Αλλά το Βιερίνια τον έχεις μαζί με τον Ενρίκε, δίδυμο και τον Γκουστάβο που μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά χθες χάθηκε. Χθες χάθηκε κτλ. Το Βιερίνια δεν τον βάζεις back να πιάσει τον αυτόνα. Τον, πώς το λένε, τον Ρονάλντο. Και χαμηλά και ψηλά. Και θα σου πω και το άλλο. Δηλαδή, πες ότι ο Βιερίνια που είναι ένα και τίποτα, με το άλλο τον Πεδαρά, όπως λες εσύ, βγαίνει πες ο Κατραχάλ. Ο Κατρακάλ. Με τον Μπέιλ, δίδυμο. Και γίνεται μια σέντρα από δεξιά. Φαντάσου τη φάση. Κόκκινε, μη, ας τα μηνύματα. Εμένα κοίτα. Δουλειά κάνω. Ας τη δουλειά. Φαντάσου τη φάση. Ναι. Και έρχεται τώρα στο δεύτερο δοκάρι, ναι, να πηδήξει, να πούμε, ο Ρονάλντο με τον Βιερίνια. Δεν γίνεται. Άντε ρε φύγετε από εδώ πέρα, καραγκιόζηδες. Ο Βιερίνια σε αυτό το match πρέπει να παίξει ελεύθερο ρόλο. Συμφωνώ. Και να είναι. Και καλύτερα εξτρέμ. Ναι, βέβαια. Σωστό. Ή δεύτερο φόρο ή εξτρέμ. Δεν ξέρω για μπάλα. Ναι, ή δεύτερο φόρο ή εξτρέμ. Ναι, ρε κόκκινε, μαθαίνεις. Τι δεν να ξέρω. Κάνω. Και εγώ μαθαίνω μουσική. Σου είπα, ρε, και το ναι, μου είπες, και τι έπαιζε η Πάρη, δεν ξέρω. Ναι, ρε κόκκινε, μου είπες. Ωραία μου το πες, ρε κόκκινε. Μπράβο, ρε κόκκινε. Σε αναδεικνύω πώς θα το κάνουμε, ρε κόκκινε. Αλλά ο Βιερίνια, ρε κόκκινε, δεν παίζει δεξιμπάκ. Πάνω στο Ρονάλντο, ρε κόκκινε. Και αν θες να θεοποιήσεις. Αν θες να θεοποιήσεις το Ρονάλντο. Ξέρεις γιατί θέλω να το θεοποιήσω. Δεν έκανε καμία τακτική κίνηση. Αυτή η τεράστια παικτούρα από όσο έπαιζε ποδόσφαιρο, υποκλεινόμουν και σέβομαι όσο τίποτα, και λέγεται Ζινεντίν Ζιντάν, ναι, δεν έκανε τίποτα για να πάρει το παιχνίδι. Το πήρε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Με αυτόματο πιλότο πάει. Τι Ζιντάν ρε να κάνει. Η Ρεάλ Μαδρίτης, ναι, ναι, πάει με αυτόματο πιλότο. Ρε, εντάξει, ναι. Το γιατί... λέω με τα λύπη. Μπράβο, ναι. Εσύ τι περιμένεις, ότι ο Ζιντάν αυτός ο παιχταράς, ότι μπορεί να γίνει προπονητής. Σε μια μέρα όχι. Μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω. Τώρα το βλέπω ίδιος ο Λαβρέντης Διανέλος είναι με εκείνη το πλαγιοδάνιο. Τον βλέπω πάρα πολύ αγχωμένο στον πάγκο. Δεν ξέρει. Θα μάθει. Θα μάθει. Στην πλάτη της, στην καμπούρα της Ρεάλ. Συμφωνώ απόλυτα. Για αυτό θέλω να δείξω. Αυτά που λες σωστά είναι. Αλλά λέω το παιχνίδι και την πρόκριση την πήρε ο Ρονάλντο. Το βλέπεις ρε που λέει. Όχι ο Ζιντάν. Ναι. Τον έδωσε και τον Βιερίνια. Δηλαδή ο Σωσίας του Κοντού έχασε την ευκαιρία να κάνει το κόλπο γκρόσο του αιώνα. Ναι, ρε φίλε. Δεν βάζει το Βιερίνια δεξιμπάκ επάνω στα θηρία. Το βάζει σε εξτρέμ, το βάζει να βοηθάει στο μαρκάρισμα, αλλά ουσιαστικά τον έχει. Γιατί και οι ευκαιρίες που πήγε να κάνει η Βόλσμπουργκ ήταν ψεύτικες. Ναι, ζούβιες ήταν. Ψεύτικες ήταν. Τελείωσε. Τέλος. Λοιπόν, τα πιάσαμε τα τρία. Τη Λίντς σε. Καταρχήν βγήκαν τα 15 κόρνερ, πάνω από 15 κόρνερ. Σωστά λέγαμε και ουρλιάζανε. 4 ευρώ, 4 ακόμα πόσο ήταν. 4,5 φράγκα. 4,5 φράγκα. Δώρο σα το δώσω. Χάσαμε το over 3,5. Εντάξει, και είπα τα σκορ, υπάρχουν 3 σκορ για μένα. 2-0, 3-0, 4-0. Εγώ έπαιξα μια πεντάδα. Εκείνο που ξεφτυλίστηκα. Βρίστε. Ήταν η Παρή. Δεν περιμένω, ρε παιδιά, να μου κατεβεί με σύστημα να κρατήσει το 0. Ποιο πήρε τηλεφωτοσούλη πήρε. Πώς θα βάλει το λεωφορείο μπροστά από την άμυνα, ας πάρει το Ζωζέ. Όχι το συγχωρεμένο, το Μουρίνιο. Και αυτός ο Ντι Μαρία, ρε φίλε. Δεν μ' αρέσει. Από τότε που έχει τα δικαστήρια με τον παπά του, γενικά αυτές οι ιστορίες με παιδιά γιους. Καταρχήν θα σου πω κάτι. Δεν είναι ούτε ρε, θα σου πω κάτι. Δηλαδή, πας στον Κιανό Σταυρό και έξω και βλέπεις έναν άρρωστο που να βγαίνει. Σου πω κάτι, σαν τον Ντι Μαρία. Άσε, γιατί έχω ρέντα σήμερα. Με εκνευρίζει πολύ τώρα η ιστορία με το Μέση. Βγήκε το Panama Papers. Και μην το λες έτσι. Πάνε από πέρυσι. Λοιπόν, τα έγγραφα του Παναμά. Ωραία. Εντάξει, το σκάνδαλο με τα έγγραφα με τις offshore εταιρείες που χρησιμοποιούσαν πολύ. Εντάξει. Λες και δεν το ξέραμε. Τέλος πάντων. Πόσα είναι τα λεφτά ρε, τα οποία κατηγορείται ο. Λίγα. 5 εκατομμύρια ευρώ. 50 ρε παίρνουν στο χρόνο. Ξέρεις τι περιμένει. Και εκεί γύφτος είσαι ρε. Και εκεί γύφτη είσαι ρε. Ξέρεις. 5 εκατομμύρια κρίκα. Ξέρεις τι περιμένει. Ξέρεις τι περιμένει ο. Και από τότε δεν μπορεί να πάρει τα πόδια σου. Ξέρεις τι περιμένει, ρε κόκκινε. Πες μου τι. Αυτό το παλικάρι ο Μέση. Ναι. Έτσι όπως παίζει. Το οποίο το γουστάτε. Το θεό του. Θεό του ποδοσφαίρου. Είναι σαν να λέει. Είναι σαν να λέει. Είναι σαν να λέει τον άλλον. Χαρίστε τα μου για να παίξω. Δώστε μου κανένα φράγκο παραπάνω. Ρυθμίστε εσείς τι είναι αυτό. Έτσι, έτσι. Συμφωνώ μαζί σου. Έτσι είναι σαν να λέει. Συμφωνώ μαζί σου. Και κάτι άλλο για το Μέση. Να ξέρεις ότι
ο Μέση που είναι ένας συνετός εμνός, παντρεύτηκε την κόμενα την οποία είχε στο δημοτικό. Αγάπησε μικρό, ναι. Μπράβο του, έκανε μια οικογένεια καλή. Ναι, δεν προκαλεί, δεν, μπράβο του. Πετά τα 40, ξέρεις, θα κάνει ο Μέση, θα ξεσαλώσει. Τρεις γάμπους θα κάνει ο Μέση. Δεν ξέρω. Ναι, άκου τώρα τι σου λέω. Ό,τι δεν έκανε μικρός θα κάνει μεγάλος. Μπορεί. Ναι. Υπάρχουν και άνθρωποι που κρατήσαν όμως. Πώς? Υπάρχουν άνθρωποι που κρατήσαν όμως. Λέω ρε κόκκινε, για να κρατήσει ο άλλος. Εσύ λες για τον κανόνα. Πρέπει να ξεμπουκώσει από τα 19 μέχρι τα 35. Εσένα να σε φοβόμαστε δηλαδή. Δεν ξέρω ρε κόκκινε τι πρέπει να κάνεις. Εσένα να μη σε φοβόμαστε. Εσένα όταν σε χαϊδεύανε. Εσένα όταν σε χαϊδεύανε. Όταν σε χαϊδεύανε. Να σε φοβόμαστε ότι κάποια στιγμή θα ξεσαλώσεις. Δεν ξέρω ρε κόκκινε. Εσύ σε βλέπω ξέχασε. Γιατί ακόμα ήσυχος είσαι εσύ. Είμαι ήσυχος. Και φοβάμαι ρε παιδί. Δηλαδή, άρα να φοβόμαστε εσύ ότι μετά τα 60 μπορεί να ξεσαλώσεις. Μετά τα 60 το μόνο που μπορεί να πάθεις είναι προστάτη ρε κόκκινε. Τι να πάθεις μετά τα 60 ρε κόκκινε. Μπορεί να ξεσαλώσεις για να μην πάθεις προστάτη. Μετά τα 60 ρε κόκκινε. Θα έχουμε και δικαιολογία. Πώς θα ξεσαλώσεις. Θα έχουμε και δικαιολογία. Χθες ήρθε εδώ ένας 50 τόσο χρονών ψηλός να με ορμήξει στο Μετρόπολη. Πλάκα μου κάνει. Ναι, ήμουνα με τον γιατρό τον Πανιώτη. Σόρμηξε. Κάτσε να σου πω τι έγινε. Μπαίνω μέσα εγώ στο πάρκι. Σε όρμηξε ρε. Κάτσε ρε. Περίμενε. Λέει Ραπτόπουλε έλα σε πρίξω. Κουφάλε. Θα σε πρίξω. Ο Μπανιώτης λέει τι γίνεται ρε φίλε. Δεν θέλω σένα ρε κοντέ. Το λέει το Μπανιώτη. Το φουσκωτό θέλω λέει. Εγώ είμαι φουσκωτός υποτίθεται. Έτσι όπως κρατάω το μήλο, γιατί καθαρίζω κάτι μήλο. Το μήλο μου κόκκινο. Έχω ένα σουγιά που μου έχει δώσει η γυναίκα μου. Η Ιφηγένεια ένα σουγιά. Να καθαρίζω το μήλο. Καθάρισα το μήλο. Και βγαίνω με το μήλο, ας πούμε, από το αμάξι και το σουγιά. Και αυτός μάλλον είδε το σουγιά και φοβήθηκε ότι θα το μαγειρώσω. Που εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Τρελός. Έτρεχε με 200. Βοήθεια! Λέω Παγιώτης, ρε φίλε, λέει. Τρεις μήνες λέει διαφημίζομαι στο Eurobank. Τέτοια πράγματα λέει δεν έχω δει. Είδε το μήλο, ρε ο άνθρωπος και έφυγε, ρε. Άκου να δεις. Εν τω μεταξύ κρυβόταν πίσω από τα δέντρα. Λέω ρε φίλε, έλα να κάνεις εκπομπή. Θέλεις, λέω τι. Πλησιάζω εγώ εν τω μεταξύ. Όχι με επιλυτικές διαθέσεις κτλ. Εσύ ποτέ. Ποτέ. Και φεύγει ρε φίλε βολίδα. Μπαίνει μέσα. Ρε πολύ τρελός κόσμος υπάρχει. Τα προβλήματά του είχε. Άστον να πες το. Έχει τα προβλήματά του. Και επειδή έχει τα προβλήματά του αυτός πρέπει να τα λύσω εγώ. Ψυχιά του δεν έχει. Έχω πολλά μηνύματα να διαβάσω. Έχει μνήματα. Έχω πολλά μηνύματα. Λέει τον άνθρωπο, είδε το μήλο. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Μια ερώτηση λέει. Αν θέλει, απαντά. Ενδιαφέρομαι για το καλό Εβιτάλ που πίνει, γιατί θέλω να το προμηθευτώ. Ποια διαφορά με το κολαγόνο που διαφημίζει ο Καρατζαφέρης και κάτι ακόμα. Πόσες κουταλιές Πίτερ Βρώμης πρέπει να παίρνω. Θα απαντήσω σε λίγο. Ραπ και κόκκινη λέει. Απόψε η Ατλέτικο με 50 και η διαιτησία περνάει. Όχι. Ραπτόπουλα, απαιτώ να πει δημόσια μπράβο στον κόκκινο για το 15 συν κόρνερ. Βέβαια. Και 4,5 μα πλέον. Εντάξει, χάσαμε και την άλλη. Όχι, όχι. Τα μπράβο θα αυτός, τα λες και τις βρισιές θα τις λες. Αυτός είναι ο πιο δίκαιο. Όχι, δεν κατάλαβα. Με βρίζει. Ναι. Με βρίζει πιο πολύ από όλους. Αλλά όταν πιάνω είναι ο πρώτος που θα με στείλει τέτοιο. Θα με στείλει ευχαριστώ. Έτσι. Κόκκινε, μην είσαι ομοφοβικός, ρε χοντρέ. Τι σε νοιάζει τι θα κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του. Φαλακρέ, γιατί σκότσουλησε με τον Ηρακλή, ρε βλάκα. Λέει, αφού λες ότι είμαστε μικρή ομάδα και δεν πουλάμε. Ψωμάκι από τον Ηρακλή, τρως φαλακρέ, πήθηκε. Δεν είναι πήθηκος, είναι εξωτερικός. Ακουφαλακρός πήθηκος. Δεν είμαι ομοφοβικός, είμαι τρεμοφοβικός. Να ξέρεις. Ομοφοβικός και είμαι τρεμοφοβικός. Όταν πηγαίνεις και κλείνεσαι σε. Είμαι τρεμοφοβικός. Ραπ το TTV. Έχει εδώ και ένα μήνα την υπηρεσία που μπορεί να δεις με μια συνδρομή 2 και 3. Ρε, εσύ μην μιλάς. Μην, άστο να λέει. Α, το διαβάσω για να ξέρεις. Ναι, ωραία, για το έχει και η Nova. Μπορεί να δεις 2 και 3 κανάλια σε λάπτο, τάμπλετ, τηλεόραση. Ο κόκκινος πληρώνει 2 συνδρομές, τον έπιασαν κοροϊδό. Ή σου λέει ψέματα. Κόκκινε διάλεξε. Εσύ πονηρός και κελαϊδάς. Άρα λες ψέματα. Ξέρετε τελικά ο ΠΑΟΚ τι θα κάνει με το κύπελο. Θα μας πει ο Ιβάν. Θα σου πω εγώ τι θα κάνει. Γιατί με μουτζώνεις. Για να μην σε χτυπήσω. Γιατί να με χτυπήσω. Γεια σου κόκκινε. Θα παίξω. Πες το ταγάρι αυτός από την Αδελαίδα. Θα παίξω πάω κάπου. Απέναντι σου. Θα παίξω πάω. Αν και ταγάρι είσαι εσύ, γιατί ακόμα φέρνει σίπουρο από την Κοζάνη που όχι, θα πήγαινε. Όχι σίπουρο. Σίπουρο είπα ρε. Σίπουρο. Εγώ τουλάχιστον ξέρω και να το πίνω και να το λέω. Εσύ άμα το δεις αλήθεια μεθάς. Μόνο που το μυρίζεις. Έχεις δει τον εαυτό σου αν πιεις δυο ποτηράκια τσίπουρο. Πώς γυαλίζει το μάτι σου. Σαν τον Ανέστη Βλάχο είσαι. Έχεις δει ότι γέρνεις από την μια μεριά. Έχεις δει ότι τα σύμφωνα λες αλλά δεν λες τα φωνήεντα. Άντρε που ξέρεις να πει. Κόκκινα αληθεύει ότι δώσατε τον Κυβρακίδη στον Ιγυριακό γιατί δεν είχατε να πληρώσει τα ρούχα που πήρε η ομάδα. Στον πρόεδρο της. Δεν έχω ιδέα. Το διαβάζω όμως το μήνυμα. Τον Κυβρακίδη πιο πολύ. Καλοπροαίρετον και κακοπροαίρετον. Ναι. Τα διαβάζω όλα. Ναι, να τα κλαίω από τα γέλια με το χαζό τον Ραπτόπουλο που δεν μπορεί να καταλάβει πώς γίνεται να βλέπεις δύο μας ταυτόχρονα. Λέει. Φιλιά από την Ουγγαρία. Σου τι λέει, γιατί και αυτό το ήξερε. Την ίδια ώρα δηλαδή το έβλεπε. Γίνεται, υπάρχει εφαρμογή που βλέπεις και τα δύο. Και πού το έβλεπες το ένα, πού το άλλο.
Δεν έχω τάμπλετ, δεν έχω τηλεοράσεις άλλες. Πολλές τηλεοράσεις έχεις. Εσύ τι λες. Πού να ξέρω. Υπάρχει σπίτι που έχει κάτω από δύο τηλεοράσεις. Σπίτι... Υπάρχει άνθρωπος που έχει κάτω από δύο τηλεοράσεις. Τζάμπα τις παίρνεις τηλεοράσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι αυτοί και τα δεν. Τα κόρνα έχουν... τελικά ήταν 16 στο παιχνίδι της Ρεάλ. Έχω σκάσει από τα γέλια, λέει. Συγχαρητήρια στο Ρεάλ. Μπράβο. Γεια σου ρε πουρουσάκια. Κανόνισε εσύ τώρα γιατί έτσι πως το πήγα. Σας θεωρούσα value bet εσάς την Dortmund και την Παρί. Με την Παρί τη φάγαμε τη μόντα. Να τη φάω και με την Dortmund να γελάει ο κάθε πικραμένο. Εγώ να πλέον στο μαγαζί μου πληρώνω 2 Nova σε, και 2 TTV. Και σου λέει και πώς λέγεται και. Εσύ, την έφαγε τη διαφήμιση αυτός. Και σου λέει και πώς λέγεται και το μαγαζί. Πώς λέγεται. Όχι, θα το τσεκάρεις ότι θα πάρει να δεις. Να πάμε γιατί εμείς πάμε στα μαγαζιά και λέει δεν έχω, λέει ένα έχω, λέει να βάλω. Ισχύει ότι ένα έχει. Αυτός λέει αλήθεια πάντως. Δεν πληρώνει δύο. Απλά έχει την. Υπάρχει μία. Που μπορεί να βλέπεις δύο παιχνίδια ταυτόχρονα. Ή δύο διαφορετικά. Δηλαδή αυτό, να, αυτό. Να βλέπεις εσύ το μάτς και η γυναίκα σου μέσα να βλέπει την ταινία. Δεν θέλω ταινία, ρε. Δύο μάτς θέλω να δω. Άλλο σου λέω, ρε. Μπορείς να βλέπεις παιχνίδι. Θέλω να πάω σε ένα μαγαζί. Που να παίζει Ρεάλ. Σταματήσανε να μαλώνουν τα ζευγάρια με αυτό. Ακούς, ήθελε το παιδί να βλέπει παιδικά και ήθελε να βλέπει μπάλα. Δεν θέλω παιδικά μπάλα, άλλο σε λέω ρε. Να τελειώσω ρε. Παίζει ρε την ίδια. Γίνεται να δει δύο παιχνίδια. Ναι. Σε δύο τηλεοράσει διαφορέ. Ποιο μαγαζί είναι αυτό. Θα πάμε το δούμε. Θα πάμε εκεί, θα να το δεις. Εντάξει. Λοιπόν, πολλά μηνύματα, αλλά θα πρέπει να πει τι πίνει. Πίνω καθημερινό καλό Εβιτάλ. Χλάπα τη χλωμιά κουταλιά τη σούμπα. Κάθε πρωί. Τραβάω και ένα πίτουρο βρώμη, το οποίο είναι φανταστικό. Και έχω ένα έντερο. Έχω ένα έντερο 8χρονου παιδιού. Φοβερό έντερο. 18χρονου. 8χρονου. 28χρονου. Φίλε, 38χρονου. Όλα τα αλέθει, όλα τα κάνει. Όλα τα σφάζει, όλα τα μακερώνει. Μην γελάς καθόλου. Μην γελάς καθόλου, κόκκινη. Συνέχα το χορηγό. Όταν αδειάζει το πρωί το έντερο, δεν σε πιάνουν και οι αρρώστιες. Δεν σε πιάνουν οι αρρώστιες. Δεν σε πιάνουν οι πολύποδες. Λοιπόν, ρυθμίζει πίεση. Ρυθμίζει τα ζάχαρα και επίσης έχει τους πόνους της αρθρώσης που έχουμε όλοι προβλήματα με δισκοκύλες και με τέτοια. Σου περιορίζει τους πόνους, υγρασίες, Θεσσαλονίκη κτλ. Εγώ έχω ευεργετηθεί. Το λέω δημόσια. Το λέω δημόσια. Πήρα στο 2312 200-500. Καλά, εγώ δεν πήρα γιατί μου δώσανε ένα μπουκάλι να το δοκιμάσω και από τότε παραγγέλνω συνέχεια. Δηλαδή το τελείωσα το ένα, έχω πάρει άλλο και τώρα είμαι στο τρίτο. Λοιπόν, 23-12, 200-500, τώρα προνομιακά για εσάς που ακούτε ραδιόφωνο, στα 34 ευρώ και 90 λεπτά από 55 ευρώ που είναι στην αγορά και είναι μεγάλη ευκαιρία να το παραλάβετε τώρα τηλεφωνώντας στο 23-12, 200-500. Ιδιαίτερα με κολίτιδες, με πώς το λένε, βερέθιστα έντερα, αυτά τα άγχη που έχετε, γιατί το άγχος βαράει. Και στο έντερο. Και εγώ το έχω ζήσει, έχω κάτι διάν έτσι, άποψη και το διάλειμμα είναι κοντά για να πάρω άλλη μια κουταλιά Γρηγόρη μου κόκκινε. Καλό Εβιτάλ. Καλό Εβιτάλ, έτσι, γουστάρω. Πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ραπτόπουλο στο μαγαζί μου, αυτό είπαμε αυτό. Πόσα εισιτήρια κόπηκαν για το παρατάκι, θα εξαντληθούν αν δεν εξαντλήθηκαν για νυπόπη, που ρωτάς. Το θεωρώ δεδομένο. Αθλέτικο Μπαρσελόνα Χ και Μπάγερν Μπενφίκα overlay για να φάτε μεσημεριανό. Σκουπίδια του μικροφόνου, Βαγγέλης από Γιάννη. Να σε καλά, ρε Βαγγελάκι. Σε περιλάβουμε πάνω στο ξύλο γιατί γράφεις. Τέτοια πράγματα, σε πω εγώ, βρωμόπεδο. Κωστή βάλε το κόκκινο να πει 10 φορές γρήγορα Βόλσμπουργκ, προσοχή στον συντονισμό από τα γέλια των Τζιμέντων. Πλάκα κάνω, όσο θέλεις. Αφού μαθαίνεις μουσική ραπογλυφτρώνει, παίξε μας ένα κλαρίνο. Όπα, κλαρίνο, σε προτρέπουν να μάθεις κλαρίνο. Ποιος αυτός, η γυναίκα του ξέρει να κάνει κλαρίνο. Μήπως είναι αυτός ο οποίος περίμενε χτες το βράδυ από το κάτω νου στην πέση. Ξέρω εγώ. Ρε καράφλα, βούλωσε το μια φορά και σταμάτα να μιλάς για την εκκλησία. Όσο και να πολλέψει την ορθοδοξία, δεν καταφέρει τίποτα να φέρει. Δεν πολεμάω κανένα. Λέω τον κόκκινο που λέει για τους ομοφυλόφιλους ότι κοροϊδεύει τους ανθρώπους. Δεν κοροϊδεύω. Ποτέ δεν κοροϊδεύω. Για τους ομοφοβικούς. Δεν κοροϊδεύω. Και το λέω τον κόκκινο. Δεν κοροϊδεύω. Περίμενε. Είναι ενάντια στην ομοφυλοφιλία και τα λοιπά. Δεν είμαι ενάντια σε τίποτα. Ναι, αυτά λέει. Είμαι ενάντια στη διαφήμιση κάποιου ναι. Που λέει. Είμαι ο πρόεδρος των ομοφυλοφιλών. Αυτά με εκνευρίζουν. Γιατί σε εκνευρίζουν. Δικαίωμά του να κάνει. Και εγώ είμαι πρόεδρος των φυσιολογικών. Τι θα πει ο πρόεδρος του ομοφυλοφιλού, δηλαδή
Άρα τι θεωρείς τον εαυτό σου, καλύτερο από μένα, κάνεις κάτι ιδιαίτερο? Τι λες ρε, τι θα πει πρόεδρο, δικαίωμά σου να κάνεις το θέση στο κρεβάτι? Είσαι φασίστας. Εγώ είμαι φασίστας. Αυτός είναι ρατσιστής, ναι, και φλαμμένος. Λες. Βεβαίως. Άμα σου τραβήξουν οι ομοφυλόφιλοι. 10 μηνύσεις να μου τραβήξουν. Εκατό να μου τραβήξουν. Μη τα λες τώρα γιατί. Άσε ρε. Μη ρε κόκκι. Εσύ, γι' αυτό είναι που έλεγε στο Χρωστό Ερακλής. Διαχωρίζω ο κόσμος του ΠΑΟΚ ήθελε 100% τον Γκρέκ. Δυστυχώς μεγάλη ήταν του Ιβάν και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μια από τα ίδια. Ήμουν σίγουρος ότι έτσι θα γίνει. Από φέτος καμιά ομάδα για προετοιμασία στο εξωτερικό. Υπάρχουν και εδώ αθλητικά κέντρα και ένα από αυτά είναι το Βελβεντό. Στο Βελβεντό του Κοζάνη. Α, ναι, τι ωραία εκεί πέρα, ναι. Η μπλούζα του κόκκινου είναι από τη δεκαετία του 90-90-90. Ωραίο. Έξυπνο. Κόκκινο, κόκκινο. Λοιπόν, τα 3.90 δικά, σε 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340. Η Αφή Κωνσταντινίδη προσφέρουν τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπου θα βρείτε ό,τι ανταλλακτικό θέλετε, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, μέχρι και μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ. Σου δίνουν και έγραπτη εγγύηση, ανοιχτά κάθε μέρα και Σάββατο με ένα τηλεφώνημα στο 18-133. Να πω κάτι, εγώ δεν είμαι ενάντια ούτε στη θεία μου την Ευδοξία, ούτε στην Ορθοδοξία, ούτε στους καθολικούς, ούτε σε κανέναν. Εγώ δεν μπορώ να λέω πράγματα, μάλλον να ακούω πράγματα από ανθρώπους που υποστηρίζουν κάποια άλλα. Δηλαδή, μου λέει ο ένας είμαι ενάντια στην ομοφιλοφιλία και αυτό που υποστηρίζει να έχει πίτα στο ομοφιλοφιλία. Να είναι πίτα στο. Δεν είμαι. Σάσου, ρε κόκκινε. Δεν λέω για σένα μόνο, ρε κόκκινε. Να καταλάβει ο άλλος ότι. Ναι. Δεν έχω εγώ να χωρίσω τίποτα με καμιά Ορθοδοξία και με κανένα καθολικό και με κανένα παοξί. Έτσι τα βλέπω. Εγώ είμαι άνθρωπος που, αν μου πεις, ξέρεις κάτι, εγώ είμαι έτσι, 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 200 στραβά τα παρουσιάζω, αυτά είναι. Δεν μπορώ τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν 500 στραβά και λένε ότι έχουν 500 καλά. Αυτό είναι εν μέρη το πρόβλημά μου. Δηλαδή, διάλειμμα, ρε χάρη. Πέντε γραμμέ, έπεσε ο ένας. Πάμε, έλα φίλε. Ναι. Ναι, γεια. Έλα. Γεια. Γεια σου φίλε. Γεια σου φίλε. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Μέχρι στιγμής η Super League ποια αγωνιστική είναι? 29. Τώρα είναι τελευταία, φίλε. 30 και τέλος. Ο Ηρακλής από τα 28, ξέρω εγώ πόσα λέτε, 24, ξέρω εγώ. Πόσα παιχνίδια έπαιξε μπάλα? Μπάλα. Μπάλα. Και... ναι, πόσα παιχνίδια. Στα 29 και στα 29. Τι ρε, βλεπόταν. Α, εννοείς αν έπαιξε καλή μπάλα. Ναι, αυτό λέω. Πού θέλεις να καταλήξεις? Ναι. Θα σε πω που θέλω να καταλήξω. Πόσα έπαιξε, γιατί είσαι τα ξέρεις. Ρε φίλε, εδώ είμαστε για να ρωτάμε, όχι για να ρωτάτε. Πάλι τα ίδια λέμε. Πού θέλεις να καταλήξεις? Κοίταξε, όταν κάνεις διάλογο θα δέχεσαι την ερώτηση ρε, και θα την απαντήσεις. Δικό μας είναι το μαγαζί, μήπως μπερδεύτηκες. Φίλε, είναι φασίστας. Θέσαμε τέτοιο ζήτημα στην εκπομπή μας. Ναι. Να σου πω κάτι συμβουλευτικά. Όχι, δεν θέλω να μου δώσει συμβουλή, φίλε. Δεν θέλει. Ναι, δεν μου λες. Δεν μου λες. Ο Βέλιος από τη Βένεβερτον πού πήγε? Μίλα, ρε κόκκινε. Άντε, πού πήγε? Τέλειωσε τρίλεπτο. Στον επόμενο. Άντε. Αυτό το δημοκρατία. Έβρισε κιόλα. Άκουσε. Αλλά. Εγώ είπα, εδώ. Εγώ θα σε βάραγα κιόλα. Α, έρθει να μου βαρέσει. Εδώ θα βάρας... καταλάβετε κάτι για να τελειώνουμε. Μη κόκκινε. Μη. Εδώ πασχίζουμε. Μειώμαστε 24 ώρες για να βγάλουμε μια εκπομπή. Και έρχεται τώρα ο άλλος. Ναι. Του καρφώθηκε να ρωτήσει κάτι. Ναι. Όχι, ρε φίλε, έχουμε δύο ερωτήματα. Ναι. Αυτό πουλάμε σήμερα. Ναι. Θες να μιλήσεις γι' αυτό. Ναι. Αν σε χατζηλικώσαν για να το χαλάσεις, ναι, πάνε σε αυτούς που σε χατζηλικώσαν. Εγώ θα σου πω. Τρέλα σε εμάς δεν πουλά. Στα θέματα που έχουμε, το να ρωτήσει μια φορά κάποιος κάτι, ναι, το καταλαβαίνεις από τον τρόπο που δεν το γλιτώνεις το ξύλο, το λέω εγώ. Okay, τελείως. Εγώ στο λέω, δεν το γλιτώνεις. Ναι. Πάει τελείως. Θα έχω μήλο κι εγώ μαζί μου. Θα έχεις μήλο. Θα έχω κι εγώ μήλο και όταν θα έρθει ο πυγμάχος εδώ, όμως άλλα λέει. Μήλο θα έχω. Άμα δεν ήταν ο κλαδάς. Μήλο μου κόκκινο. Τώρα θα βγαίνεις από το νοσοκομείο. Μη κελάιδες πολύ. Εντάξει, εγώ δεν κάνω το μάγκα, εσύ φωνάζεις. Παρακαλώ. Έλα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Τι κάνουμε, Ολλανδός εδώ? Γεια σου, Ολλανδό. Λοιπόν, πάμε πρώτα για τον Ηρακλή για να τελειώνουμε γρήγορα. Τι θα γίνει, παιδί μου, τώρα θεωρεί η Επιτροπή ότι είσαι μη βιώσιμη εταιρεία, δεν μπορείς να πληρώσεις τον Καφτατζόγλο κτλ. Καλά, άστο αυτό. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει, γιατί στο δεύτερο βαθμό, εάν δεν πάρει αδειοδότηση, τα πράγματα σφίξανε και για τον ίδιο. Ναι. Κατάλαβες, πολύ σφίξανε. Εντάξει. Σφίξανε, μετά θα σφίξανε. Σφίξανε, τι να κάνουμε. Έτσι, έτσι είναι. Είναι η ίδια περίπτωση όπως ήταν η Νινεμία πριν τον Τάκη. Τη δεύτερη φορά που ο Τάκης δεν πήρε άδεια, ξέρεις τι έγινε. Πρέπει να καταλάβει λοιπόν ότι έχει λίγο χρόνο για να κάνει τα πράγματα σωστά, να πάρει την αδειοδότηση και μετά με ηρεμία να δει τι θα κάνει, αν θα βάλει συμπαίκτη, αν θα πουλήσει την ομάδα, αν θα πάει κάπου αλλού, αν θα βρει τα λεφτά και να κερδίσει τον Τζόκερ και να την κάνει η Manchester City. Αυτό θα το δει μετά. Έχει λίγο χρόνο και πρέπει να τα κάνει σωστά. Πάμε για τον δεύτερο. Πάμε για την αδειοδότηση. Άντε πάμε. Λοιπόν, όταν λοιπόν ο Κοντονής
πάει και βρίσκεται την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ και του λένε και οι τρεις μεγαλομέτωχοι, πάνε παίξε το κύπελο, πρέπει να τελειώνουμε, μην βγούμε από την Ευρώπη και χάσουμε τα λεφτά. Και βγαίνει ο Σάββας ο Θεοδωρίδης και τους κάνει πλάκα σαν Ολυμπιακός και μιλάει επίσημα ότι αν η λύση του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι το Brexit. Να βγούμε, τότε λέει χίλιες φορές, και εμείς θα κερδίσουμε το ποτάμι ακόμα και στην Αλάνα. Και δεν μιλάει κανείς αυτά επί αυτού. Τι περίμενες ότι θα έκανε ο Κοντονής? Εμένα δεν με νοιάζει τι κάνει ο Κοντονής. Ποιος θα πάει όμως να μιλήσει? Εγώ δίνω συγχαρητήρια, εγώ δίνω συγχαρητήρια στη διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έκανε αυτό που θέλουν οι πολλοί. Πάει τέλειος. Άκουσε με, μπράβο. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι όποιος από εδώ και στο εξής βγει και μιλήσει από τους τρεις αυτούς ότι ο Ολυμπιακός θα παίρνει έτσι και ότι έχει την ΕΠΟ και να είναι διατητές και δεν παίζονται ποιήσεις. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Δεν θα ισχύει τίποτα, γιατί οι ίδιοι επικροτούσαν τον Υπουργό να συνεχίσει το κύπελο για να πάρει ο Ολυμπιακός τα 25 εκατομμύρια της Ευρώπης. Αυτό κάνανε. Αυτό κάνανε στην ουσία. Για να πάρουν και αυτοί τα σπόρια που τους αναλογούν. Γιατί αυτοί ήταν ανέκαθεν. Όταν είσαι πατήρης στο μυαλό και όχι στα λεφτά, είναι στην οτροπία και προσπαθείς να βγάλεις από τη Μίγκα Ξίγκη και δεν σέβεσαι έναν ολόκληρο κόσμο που σε υποστηρίζει από πίσω και σου λέει ότι κάποια πράγματα θα έπρεπε να τα έχεις λειτουργήσει αλλιώς. Ψάχνουνε μετά να δουν γιατί κάθε Κυριακή αδειάζουν τα γήπεδα. Ψάχνουνε μετά να δουν γιατί δεν παίρνουν διαρκείας ο κόσμος. Λες και μας έχουν φλωμώσει με τους παικταράδες και δεν ξέρουμε τι προσδοκητικό υπερθέαμα θα δούμε. Και κάποιοι παίρνουν λεφτά που εμείς στη ζωή μας δεν θα τα δούμε ούτε σε τέσσερις ζωές. Να είσαι καλά. Και τα παίρνουν σε ένα χρόνο, περίμενε. Δεν έχει περίμενε εσύ. Ένα λεπτό, τελειώνω. Τέλος, για να καταλάβεις Ραπτόπουλε, ζούμε στη χώρα της Κολοτούμπας. Έτσι λοιπόν, και έτσι λοιπόν ο Ιβάν Σαββίδης επέλεξε το όνομα του γηπέδου για να κάνει και αυτό στην ηρωική του τούμπα. Γεια σας. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Κώστας Καραγιαννίδης λέγομαι. Είμαι ο φίλος που σας λέω για τους καρκίνους και τις αρρώστιες, παιδιά. Θέλω να πω κάτι. Πώς γίνεται κάθε φορά που ενημερώνω ένα κανάλι ή ένα σταθμό γενικά να πεθαίνει και ένα συγγενικό μου πρόσωπο. Καταραμένος είσαι, ρε φίλε. Ναι. Δυο λεπτά. Συγγνώμη, ρε Καραγιαννίδη. Ένα λεπτό πριν πεις. Δηλαδή εμείς... Δυο λεπτά, να πω. Κάτσε, ρε Καραγιαννίδη. Δηλαδή εμάς δεν πεθαίνουν συγγενικά μας πρόσωπα. Αυτό λέω ότι θέλω... Και τι καραούλοι θα στήσουν, ρε Καραγιαννίδη, αθάνατοι θα γίνουν. Αθάνατοι δεν θα... οι ίδιοι τους γίνονται και αθάνατοι όμως. Πώς γίνεται, ρε Καραγιαννίδη, κάποια στιγμή... Ρε Καραγιαννίδη, πόσο χρόνο είσαι. Ρε Καραγιαννίδη, ένα λεπτό. Όχι. Πόσο χρόνο είσαι, ρε Καραγιαννίδη, πόσο χρόνο? 43. 43 χρόνο, παιδιά. Άφησε με να μιλήσω. Με τι ασχολείσαι? Όχι, δεν θα με αφήσει να μιλήσω, Κώστα. Όχι, ποιο το λέει αυτό πράγμα? Δεν μπορεί. Σε αφήνει να μιλήσει. Όχι, ρε φίλε. Με τι ασχολείσαι. Κάθε. Ναι, τι ταξιδιτής. Α, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, άκουσε με. Κάτσε να ακούσουμε. Λοιπόν, κάθε φορά που ενημερώνω ένα κανάλι, στις 5 του μηνός, 5 Απριλίου, ενημέρωσα την TV 100. Και την R3, ναι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, εγγράφος, με ναι. Φυλάδια. Και χθες το πρωί πέθανε ο αδερφός του πατέρα μου. Πόσο χρονών? Λοιπόν, παίζει ρόλο αυτό? Παίζει ρόλο, ρε φίλε. Εσύ τι πιστεύεις, ρε φίλε? 77. Εσύ τι πιστεύεις? Φτάσου, ρε φίλε. Εγώ δηλαδή, ρε Καραγιαννίδη. Έχω κάνει μήνυση, έχω αποδείξει. Επειδή πέθανε ο αδερφός του μπαμπάς. Στην Αγγλία προκαλεί καρκίνους και πάει τέλειος. Ωραία. Αυτά, ρε φίλε, λοιπόν. Εμείς είμαστε. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι για να συνοηθούμε. Θα σας φέρω ένα έγγραφο, παιδιά. Λοιπόν, φέρε το έγγραφο να το δεις. Να το κάνεις με το κόκκινο τις 500 σελίδες για το χρυσό. Ελάτε οι δύο πέρα να με τρελάνετε εμένα και οι δύο. Ναι. Ένα έγγραφο θα σας φέρω που εξηγεί τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι φωνιάδες από την Αγγλία να σκοτώνουν όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν μου λες, Καραγιαννίδη. Λοιπόν. Σε περιμένουμε. Ένα λεπτό, Καραγιαννίδη. Ναι, πες μου τώρα. Πες, δηλαδή ναι. Πέθανε 77 χρονών. Πόσο να πέθανε, ναι. Δηλαδή. Κοίταξε, με φυσιολογικές συνθήκες θα μπορούσε να ζήσει έως τα 95. Σιγάρε, φίλε, να ζήσει και στα 230. Ποιος είναι ο μέσος όρος? Όχι ρε Κώστα μου, σε παρακαλώ, εσύ δεν ξέρεις, εγώ ξέρω. Να ξέρεις. Και ξέρεις. Είναι να ξέρεις, είναι βάρος να ξέρεις. Δεν είναι εύκολο, η γνώση είναι και βάρος, είναι και... Εγώ ξέρω την αλήθεια, εσύ δεν ξέρεις. Εντάξει. Λοιπόν, πώς έτσι είναι. Ένα σκοτώνει τον κόσμο. Λες, δηλαδή, εσύ λες τώρα, δηλαδή, ότι εμείς είμαστε βλάκες.
και αδαείς. Και όπως... Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Αδαείς μπορεί να είσαι, όχι βλάκες. Γιατί άμα σας εξηγήσω πώς, ας πούμε για τους καρκίνους για παράδειγμα. Μας μιλάς για κάτι, εσύ... ρε εσύ, να συνοηθούμε. Εσύ σε ταξίδις, εμείς κάνουμε μια άλλη δουλειά. Αν δεν μας πεις με λεπτομέρειες τι είναι αυτό που μας λες. Ένα σε λέω... δεν γίνεται ένα... Δηλαδή, θες να συνοηθούμε, μια κουβέντα σου πω. Δεν μπορεί να βγαίνεις στο ραδιόφωνο, να πετάς δύο κουβέντες σε ένα τρίλεπτο και να έχεις απέτηση από τον κόσμο να ξέρουμε κάτι πράγμα μιλάς. Λέω εγώ, ή πολύ σοφός είσαι ή πολύ βλαμμένος. Ένα από τα δύο. Όχι, κοίταξε, άκουσε με. Λοιπόν, αυτά που λέω είναι πέρα για πέρα αλήθεια. Έχω ενημερώσει και την αστυνομία. Και πού το ξέρω, ρε φίλε. Έχω κάνει και μήνυση. Και πού το ξέρω όλα αυτά που μου λες ότι ισχύουν και δεν είναι βλακίες. Όχι, υπάρχει μεθοδολογία που χρησιμοποιούν. Καληνύχτα. Θα έρθει να μας τα δείξει. Καραγιαννίδη, μια ερώτηση. Καραγιαννίδη, μια ερώτηση. Μία. Παιδιά, σκυλιά έχεις. Όχι, ελεύθερος είμαι. Αυτό είναι. Τελείωσε. Για χαρά. Εγώ σε υποψιάστηκα και σου λέω πρόσεχε. Το από αυτού του το χαβάκι αυτός. Άμα έμπαιλε με κάνα παιδίατρο με τίποτα ΦΠΑ, θα ούτε τους καρκίνους. Πέθανε ο θείος του 77 χρονών και έπρεπε να κάνουμε μήνυση στους άγγλους. Τι να κάνω τώρα εγώ, δηλαδή πρέπει να τα κάνω να τα ακούω. Εσύ. Δεν μπορώ να συμνέθω. Παρακαλώ. Εσύ κόκκινα, άμα βρεθείς με αυτόν, είσαι ικανός να το πεις ότι βρήκε το φάρμακο για τον καρκίνο και να βγάλετε ένα ντουέτο. Σας ταΐσω εγώ και δύο τσίπουρα να πούμε. Θα γίνει της Μουρλής. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα. Τι να τον μπόρεσαι. Το δικό μου το κεφάλι πάει, δεν. Καλημέρα, ναι. Ναι. Το δικό σου το κεφάλι θα σου έλεγα πιο. Έλα, ρε φίλε, ναι. Αυτός είναι βλαμμένος και τον παραδέχεται. Ποιος είναι αυτός, ναι. Ο Νικόλας, ο Βλάχος. Σαν και εμάς, δικός μας είναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Λεβεντόπεδα. Ψέματα λέω. Όχι καθόλου. Τελείωσε. Γεια σα. Ψιλικατζίδες. Ρε ψιλικατζί τεράστιε, Ιβάν Σαββίδη. Ρε μεγιστότατε, Σκρούτζ Μακδάκ Μελισανίδη. Καλά ρε, γίνατε ρόβες για 5 εκατομμύρια ευρώ. Γίνατε ουρές και τυράκια του Βαγγέλη. Καλά σας κάνει κι Σάββαζε, σερσερίδες και οι δύο. Με αυτό λοιπόν που κάνατε τώρα κύριοι, ξέρετε τι κάνατε. Είστε υποχρεωμένοι να βάλετε από 10 μέχρι 15 εκατομμύρια ευρώ να κάνετε ομαδάρα για να μην πάτε στα Γιάννενα την τρίτη αγωνιστική και χάσει 3-1, να μην χάσει από Λεβαδιακού 1-2 και μετά ψάχνεις άλλοδη και μιλάς για ΕΠΟ και για ευγετησία και για θεοντολογία. Γιατί όλα αυτά υποθετικά θα βγει τώρα η FIFA να τα φτιάξει. Οπότε αν βγείτε ξανά και μου φέρει στο Τέρι Άντωνη και τον Κουανανόδε τον κόμπο Πιθαρούνη με τα ψυχολογικά προβλήματα και μου μιλάς εμένα για ΕΠΟ και για διαιτησία, είσαι λαμόγιο, είσαι ψεύτησε. Ψεύεσαι κατά του λαού της ομάδας. Λίγο προσεκτικούς χαρακτηρισμούς, σε παρακαλώ. Ναι, κατά αυτού που στερεί από την οικογένειά του και αγοράζει έστω και ένα διαρκείας για να συνδράμει οικονομικά σε αυτό που αγαπάει και λατρεύει. Σε αυτό που εσύ ξεφτιλίζεις. Δεν είσαι άνθρωποι. Δεν σέβεστε το πόνο, τον ιδρώτα μου. Το ένα ευρώ που σου δίνω, όχι τα 300. Το ένα. Πας και συντάζεσαι με το Μαρινάκι. Είσαι τρελός, ρε. Και εγώ σκοτώνομαι με τον ξάδερφό μου. Όταν βλέπουμε ΑΕΚ Ολυμπιακός, γιατί έδωσε κόκκινη στην ΑΕΚ στον Ολυμπιακό. Και ερχόμαστε στα χέρια δύο συγγενείς. Για ποιον? Για αυτούς που τα έχουν κάνει πλακάκια. Λέγε, ρε κόκκινε. Λέγε. Άδικα τα λέει. Υποκλίνομαι. Σου βγάζει το καπέλο. Υποκλίνομαι στο πιο ωραίο παδό της ΑΕΚ. Έναν από τους ωραίους στο πιο ωραίο παδό της ΑΕΚ. Σου βγάζει το καπέλο. Μπορείς να παραφέρθει καλή γουαράκο τρελαδία το πρωί με αυτά που διαβάζω. Και έχεις και τη κοιλάδα μου, τη κοιλάδα της καρδιάς μου που διαβάζω τόσα χρόνια και μου λέει μισή πριμέρα division, πώς τη λένε αυτήν, πριμέρα. Πριμέρα division, σωστά. Ναι. Ενδιαφέρεται λέει για τον Πουαλανότε. Ρε τελείστε! Γιατί δεν έχουνε παιδάκια μαζί από τις βάλεις και τι να το κάνω αυτό, ρε! Και ψυχολογικά το παλικάρι, ρε! Δεν κάνει, ρε! Δεν κάνει ο Πέτρος Μάνταλος για τσιάρτας, ρε! Φέρε μου τον Νίλσεν, φέρε μου τον Βάγνερ! Μας Σκρούς Μακδάκ, φέρε μου παιχταράδες για το βιβλιακές ομάδας μου! Είμαστε ένα εκατομμύριο! Σου δίνουμε τόσα λεφτά από το εισφαίρημά μας! Σεβάσου το! Ιβάν Σαββίδη, ξυπνήστε από αυτήνες! Σας ζουλεύει ψηλό γαζί! Δεν τον ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι ΠΑΟΚ της. Και ας λέω ότι θέλει να φαστεί με τη δική του σημαία. Ευχαριστώ
πολύ και συγγνώμη. Στον επόμενο. Είμαι ο πιο ωραίος, ειλικρινά. Ό,τι θέλει, αν με βρει σε αυτό το γουστάρο με χίλια. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Παιδιά, πήρα να ευχαριστήσω και εγώ τον Πρωθυπουργό μας που καθάρισε την οικονομία και τώρα καθάρισε και το ποδόσφαιρο. Ένα το κρατούμενο. Από εκεί και πέρα θέλω να πω κάτι για τον Κώστα. Εγώ, Κώστα, αυτή και ξέρει τι ακούω την εκπομπή σου. Σέβομαι και τον Γρηγόρη, βέβαια. Μου είπαν λοιπόν, δεν θα ξανακούσεις τον Ραπτόπουλο ποτέ, τον Αριανό, τον Αντιπαοκτζή, τον Δούριο Ύπο του Γαύρου. Και λέω, κάτσε να ακούσω, παιδιά, αν είναι αλήθεια. Ξέρεις τι συμπέρασμα κατάληξα. Για πες, τι είπαν, ναι. Αυτό που μου είπανε. Λοιπόν, και όταν τον ακούσα από περιέργεια, ξέρεις τι κατάλαβα. Εάν πάψει να τσουβαλιάζει τον κόσμο, φέρει πίνο ότι όλοι οι αγρότες είναι κακοί και τέτοια, για μένα μπορεί να γίνει φίλε και νούμερο ένα δημοσιογράφος. Είπες καθαρά, είστε κότες, κοτάρες. Ξεχάστε τα Brexit πολύ πριν γίνουν. Θα πεις εσύ δεν το δες, τώρα και εγώ Κώστα. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω σαν μικρό ψάρι που είμαι, σαν ακρίτας από Λευκάδα, εγώ παιδιά δεν ξαναβλέπω ελληνικό πρωτάθλημα ούτε έξω από το τζάμι της καφετέριας. Μιλάω για μένα. Ναι. Ούτε τσάμπα έξω από το τζάμι της καφετέριας, παιδιά. Και ένα τελευταίο γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Κάτι για τον Κώστα επειδή είμαι και φιλόλογος. Για τον Κώστα, για τον Γρηγόρη. Γρηγόρη, μια γνώμη. Μ' ακούς, Γρηγόρη, το αδελφή Κωνσταντινίδη, το γράφουμε στην τομογραφία αφή, αλλά είναι καλό να μην το διαβάζουμε αφή. Δεν λέμε, ας πούμε, κουλουπού, λέμε και τα λοιπά. Και μου πείτε τι θα κάνω, θα λέω τους ανθρώπους αδελφοί. Εγώ νομίζω μια λύση είναι μια προσφορά εκπομπή από τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Κάτω και την κύριε, παιδί μου, να αποφεύγεις αυτή την τραγία. Μ' αρέσει. Σου βγάζω το καφέ. Μην λέω στους ανθρώπους αυτοί. Κοίταξε. Υπάρχουν οι καλοπροαίρετοι και οι κακοπροαίρετοι. Προσέχω για να έχω. Το κουλουπού δεν το λέμε. Δεν θα λέμε και το αφείο. Σωστό, σωστό. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε παιδιά. Γεια σας. Γεια. Παρακαλώ. Λοιπόν. Μαζί μας η εταιρεία Σκιάδη Παλωδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφα Κταίο. Με τηλέφωνο 2315-96-596, το 2315-96-690. Θα βρείτε Hyundai, Skoda, Kia, εξουσιοδοτημένο σέρβις, πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα και ωφέλιμα για όλους εσάς. Και φυσικά οι 10 πρώτοι σήμερα που τηλεφωνούν στα τηλέφωνα που είπαμε παίρνουν δωρεάν αλλαγή λαδιών και φίλτρο λαδιού και δωρεάν και εργασία, εννοείται, για να μην ρωτάτε πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα, τηλεφωνώντας τώρα στο 2315-96-690. Αν δεν έχει τελειώσει, που λογικά θα έχουν ολοκληρωθεί, τηλεφωνήστε, δεν ξέρετε. Αν έχετε Hyundai ή Kia, τηλεφωνήστε τώρα για να πάρετε αυτό το υπέροχο δώρο, το οποίο είναι ό,τι πρέπει και μεγάλη προσφορά για εσάς. Διαφημιστικό διάλειμμα, 9.55 καινούργια τα μηνύματα στο 54.340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook. Για τους φίλους από το εξωτερικό διαβάζω τρία μηνύματα και πάμε σε διάλειμμα. Δεν είμαι ρατσιστής με τους ομοφυλόφιλους, απλά είμαι κανονικός. Λέει ο Βασίλης ότι είπα εγώ. Ναι. Αυτός είναι κανονικός, ενώ οι άλλοι δεν είναι κανονικοί. Όχι, αυτό λέει ότι το είπα εγώ. Εσύ το είπες, ναι. Δεν είσαι νορμάλ, δηλαδή. Ποτέ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή εσύ. Θα κλέψει το παιχνίδι αθλητικό. Γι' αυτό θα πάει. Εσύ από το Μάνο Χατζηδάκη είσαι πιο νορμάλ, να πούμε. Ποιος είπε αυτό το πράγμα. Εσύ το λες. Ότι ο Μάνος Χατζηδάκης που ήταν ομοφυλόφιλος δεν ήταν ορμάλ. Είπα, δεν αποδέχομαι να βγαίνει και να λέει ο άλλος είμαι ο πρόεδρος των ομοφυλοφίλων. Γιατί ρε Κόκκινη, γιατί, ο λόγος. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε κι εμείς πρόεδρο φυσιολογικών. Γιατί εσύ που είσαι... Ετερόφιλων. Ναι, είσαι φυσιολογικός. Δηλαδή γιατί είναι φίλε της, δηλαδή είναι αφύσικο αυτό που κάνει. Γιατί πρέπει να κάνει, αφού το γουστάρει αυτό που κάνει. Mm-hmm. Και καλά κάνει, δεν προσβάλλει κανέναν. Γιατί το κάνει και γίνεται πρόεδρος ή κάνει συμβούλιο. Δηλαδή οι ετερόφιλοι πρέπει να κάνουν. Τόσοι προέδροι υπάρχουν στην Ελλάδα. Ρε φίλε, συγγνώμη λίγο, πρέπει να γίνει και συνδικάτο ετερόφιλων. Είναι και συνδικάτο. Ετερόφιλων. Μες. Ρωτάω. Είναι άποψή σου. Είναι τόσο παράλογο αυτό που σε ενοχλεί δηλαδή. Είναι παράλογο. Αφού πιστεύει ότι αυτό που κάνει και καλά κάνει και το πιστεύει είναι normal. Ναι. Γιατί κάνει και λέγεται πρόεδρος ομοφυλόφιλων. Γιατί λέγεται πρόεδρος, λέει. Ομοφυλόφιλων. Ναι. Γιατί πιθανόν να δέχεται από την κοινωνία μία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο κατακραυγή από κάτι φασιστόμουτρα σαν και σένα, να πούμε, κτλ. Ναι. Και χριστιανολάγνους, ξέρω και μία κομμουνιστή, ναι. Μία φασιστόμουτρα, τιμή μου να μην έχεις αποφασίσει τι είμαι. Διάλειμμα. Μάλιστα. Bottom news, you make me
Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 95,5 των FM στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μαζί μας η αδερφή Κωνσταντινίδη, στους οποίους μπορεί να βρεις από το πιο μικρό μέχρι και το πιο μεγάλο ανταλλακτικό. Πας, το βρίσκεις ή στο βρίσκουν και στο δίνουν. Και μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ στο 18133, ανοιχτά και την ημέρα του Σαββάτου. Το 2310 και τα 3 εντάρια είναι δικά σας. 955 και όλα τα μηνύματά στο 54340. Για εσάς οι οποίοι έχετε δει το ρολόι και το στομάχι γουργουρίζει, είναι λογικό. Αν είστε κάτοικοι του κέντρου Θεσσαλονίκης, εργάζεστε εκεί και δεν έχετε μάθει ακόμα ότι έχουμε τον προσωπικό μας σεφ, τότε μάθετε το, καθώς μάθετε το βεβαίως. Πληκτρολογείτε dailysef.gr. Καθημερινά δύο πιάτα για να έχετε δύο διαφορετικές επιλογές από σεφ και διατροφολόγους, με τις θερμίδες να αναγράφονται πάντα, με καθημερινά διαφορετική σαλάτα και συμπληρωματικά ό,τι άλλο θέλετε σε τιμές που δεν υπάρχουν, και σε ελάχιστο χρόνο να είναι στο χώρο σας, τόσο σύντομη είναι η παράδοση, και φυσικά ανοιχτά από τις 12 μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Μόνο από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή για 5 ώρες. Ο προσωπικός σεφ, μπείτε τώρα στο dailysef.gr και κάνετε τη δική σας παραγγελία. Σήμερα έχουμε μοσχαράκι με μανιτάρια και ρύζι. Απίστευτο, όπως απίστευτες είναι και οι πένες με πέστο βασιλικού. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Όσοι είστε στη γραμμή 6, μιλάτε. Οι υπόλοιποι μην καλείτε. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλά κύριε, εσείς. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Έχω να πω δύο πράγματα. Ένα και ένα αυτό που λες. Συμφωνώ απολύτως για αυτό που λες για την εθνική ομάδα. Α, τρύπα. Τρύπα. Άκου να σου πω ότι με συνέβη το 2004. Για πες. Με παίρνει ο κουμπάρος μου από Καβάλα τηλέφωνο και με λέει, άκουμε λέει, φεύγουμε λέει, να δούμε την Ελλάδα με την Τσεχία. Την Ελλάδα μου, ναι. Ναι, με την Ελλάδα. Λέω μέσα είναι. Παίρνω την αδερφή μου και τι με λέει. Με λέει που ένα όρο. Λέω ποιον όρο. Λέει άμα περάσουμε λέει τελικό με την Τσεχία, από την Τσεχία θα φύγω και εγώ. Και εγώ λέω από μέσα μου σιγά μην έρθω. Όντως πήγαμε εκεί, όντως περάσαμε, όντως ήρθε και η αδερφή μου. Και πλήρωσα για την εθνική εγώ, με βγήκε τότε η εθνική 6.000 ευρώ. Τα είχες. Τα είχα, ναι. Δεν αδερφέ, να σε κάνω μια ερώτηση. Μην τα στεναχωριέσαι να τα είχες. Μια ερώτηση. Ναι. Η αδερφή σου κάνα καβαλάρι δεν είχε να της τα κάνει τα έξοδα. Γελάει. Δεν είχε καβαλάρι. Δεν πειράζει. Δεν λέγεται καβαλάρις ρε. Χορηγός λέγεται. Άσε ρε κόκκινη. Χορηγός λέγεται. Άσε, πού να ξέρει. Δεν ξέρω, ξέρεις εσύ στο Άγιον Όρος. Θα ξυπνήσει αυτό στα 60. Θα... Ναι. Σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα, ναι, μετά τα 60 θα ξυπνήσει. Ναι. Θα πρέπει να βγάλει αποθυμένα. Ναι. Να πω κάτι άλλο. Δεν τα λυπήθηκα καθόλου κοινά τα λεφτά, όντως πέρασα πάρα πολύ ωραία. Από εδώ και πέρα δεν δίνω ούτε ένα ευρώ, όχι 10 ευρώ, ούτε ένα ευρώ. Καλά, για ποιο λόγο. Κελάιδα, όταν βάζανε γκολ τρέχανε στο Ζαγοράκι, στις Κινήρες, τρέχανε στο Βρίζα το χωριό στην Χρυσούπολη. Και εμάς εδώ πέρα τίποτα. Ούτε ένα παιχνίδι δεν έχουν κάνει εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη. Μέχρι και στην Κρήτη κάτω πήγαν κανένα παιχνίδι. Και εδώ πέρα δεν κάναμε. Δεν τη γουστάρουμε ρε αυτή την εποχή. Μίλες μεγάλες κουβέντες. Δεν τη γουστάρουμε ρε, δεν τη θέλουμε γιατί είναι τρύπα. Ο πρώτος θεσμός. Καλά ρε, ξέχασες τον Πατογιάννη που είπε ότι φέρατε το κύπελο στην Αθήνα. Ο πρώτος θεσμός που τρυπάει τις ομάδες της Θεσσαλονίκης είναι εθνική ομάδα. Γιατί να πει εκείνη τη μέρα, να την πετάξουν πάνω από το... Γιατί. Από το... Γιατί. Το κύπελο έρθε στην Αθήνα. Έχει ζαβουνοκεφάλα ή... Ξεχνιέται αυτό. Η Ζαβούνα. Αλλά πού είναι το θυμά του αν θέλει να δίπλα μου. Να είσαι καλά, αλλά μίλες. Ένα ακόμα, ένα τελευταίο για σένα, Κόκκινε. Λέγε. Μ' ακούς. Λέγε, ναι. Μ' ακούς. Πριν ένα χρόνο έλεγε ο Κόκκινος. Βάτε να οικονομήσετε. Ναι. Ήταμε χόπι. Ελάτε, λέω να βάλω ένα κουσάρικο. Βάζω ένα κουσάρικο, όντως κερδίζω. Έχει την Παρασκευή, φώναζε ο Κόκκινος. Βάτε να οικονομήσετε. Λέω Κόκκινος, δύο στα δύο. Λέω άντελο. Θα το βάλω. Ό,τι είχα πάρει δηλαδή από το κοσάρικο, και νομίζω 50 ευρώ, βάζω 50 ευρώ και έρχομαι όλα εκεί μέσα. Τα κάνει. Και έρχεται η Δευτέρα και χάρη στον Κόκκινο πηγαίνω παίρνω παπούτσια για τον μπάσκετ τα Τζόρνταν, πηγαίνω παίρνω παπούτσια κάλτσες Τζόρνταν, ναι, μπλούζα του Τζόρνταν και λέω στην υγειά του Κόκκινου, βάζει να οικονομήσετε. Σε καλή μεριά φίλε. Σε καλή μεριά. Να σε καλά. Ευχαριστώ, ωραίος. Παρακαλώ. Έλα. Έλα.
Λοιπόν, Σίλη Ρωμά από Αθήνα σε Θεσσαλονίκη για τον Ντέρμπι Χαλκιδόνα στραπεί δεδροποτάμι. Το είπαμε χθε. Δεν το ήξερα. Το είπαμε χθε. Ωραία πράγματα. Το είπα το μεσημέρι χθε. Θα έχουμε. Όχι ρε. Τώρα είδα ότι δημοσιεύεται κιόλα. Α, τώρα το είδε που δείχνουμε. Εσύ το είπε, αλλά βλέπω ότι αρχίζει. Να πα να το δει το μάτς. Αυτό. Τρελώσε. Γιατί? Χαζός. Θα φάμε κι εμεί καμιά θέση. Γιατί να φάσαι. Το πολυπολέο σου κλέψει το αυτοκίνητο. Αυτή δεν βαράνε. Άσε. Αυτή κοπανάνε. Σιγάρε. Πάμε φίλε. Πάμε. Ναι. Ραυτόπουλε. Έλα φίλε. Να ρωτήσω κάτι. Είναι Ραυτόπουλο ή Ραυτόπουλο. Λέγε. Και οι δύο. Εγώ ξέρω εγώ πώ σα λένε. Όπω θέλει. Λοιπόν. Ο Κούδα. Ο Κούδα. Και ο Χατζηπαναγή. Ο Χατζηπαναγή. Καλώ κάνα που κάτσαν στη Θεσσαλονίκη ή έπρεπε να καφύγουνε. Με αφορμή του Βέλιου χθες που είχατε. Κοίτα, απάντηση. Ναι. Ο Κούδας ναι. Και καλά λεφτά πήρε. Ναι. Όχι όσα άξιζε. Όχι. Αλλά τέλος πάντων και τίτλους πήρε και εθνική ομάδα είδε και Ευρώπη είδε και ο Κρόιφ τον αγάπησε και παιχταράδες αντίπαλους είχε κτλ. Ναι. Είναι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ψιλοχορτασμένος, αν και νομίζω ότι η αξία του Κούδα ήταν να πάρει περισσότερα λεφτά. Πολύ συγγνώμη, περισσότερα λεφτά. Συγγνώμη, ναι. Να ρωτήσω. Θα ήταν καλύτερα ή όχι από ό,τι απόλαυσε αυτά εδώ. Πολύ καλύτερα θα ήταν αν έφευγε από εδώ. Α, μπράβο. Ο Χατζηπαναγής. Ο Χατζηπαναγής είναι ο χαζός της υπόθεσης. Λοιπόν, γιατί. Συμφωνώ γιατί, μαζί σου. Γιατί ο Χατζηπαναγής. Ήταν πρόεδρος επί Κούδα. Ο Χατζηπαναγής. Την μπάλα που ήξερε. Αν πλαισιωνότανε από παίκτες που πλαισιώθηκε και ο Γιώργος ο Κούδας. Και ο Δελικάρης ο Γιώργος. Και ο Δωμάζος. Και όλοι οι παιχταράδες οι υπόλοιποι και ο Μίμης ο Παπαϊωάννου θα έκανε ακόμα περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, αν είχε σεντερφόρ τον Αναστόπουλο τώρα, ο Χατζηπαναγής. Ναι. Εντάξει, ναι. Και εξτρέμ ξέρω εγώ, όχι τον, αυτό που ήταν στον Ηρακλή, είχε ναι. Του Παναθηναϊκού. Είχε ξέρω εγώ τον Γκαλέτη από τη μια, από την άλλη ήταν ας πούμε αριστερά ο Τζόρτζεβιτς, ναι. Ο Χατζηπαναγής δεκάρι. Και center for, ξέρω εγώ, λέμε τώρα ο Μίτρογλου, ξέρω εγώ, ο Κοβάσεβης και τα λοιπά. Και δύο αμυντικά χάφια, ξέρεις, θα γινότανε. Πανδεσία. Ούτσενα μια... Άρα ο Χατζηπαναγής, ο Χατζηπαναγής είναι αδικημένος περισσότερο από τον Κούδα. Συμφωνώ. Μισό λεπτό, ούτσενα, ούτσενα, μισό λεπτό. Ένα άλλο. Μισό λεπτό, θα ρωτήσεις. Ναι, ναι. Τον έχω ποτίσει με ινόπνευμα. Τώρα. Όχι, τον έχω ποτίσει. Κεφάλι, χέρια. Λοιπόν, πόσοι πιστεύεις ότι επιθυμούν να τον ανάψω. Λοιπόν, πόσοι... ποιος ήταν πρόεδρος επί Κούδα τότε? Ήταν ο Σεργιανίδης. Ο Βασίλης Σεργιανίδης. Ήταν ναι. Ο Παντελάκης. Αυτοί ναι. Οι δύο ο Βασίλης Σεργιανίδης ήταν. Δεν μου λες κόκκινε. Ήταν ο Βασίλης Σεργιανίδης. Κόκκινε. Όταν, το επί Χούντας. Επί Χούντας ο Σεργιανίδης, ναι. Ωραία. Ποιος, δηλαδή συμφωνείς κόκκινε ο Βέλιος να μείνει στη Θεσσαλονίκη? Αν συμφωνώ να μείνει στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις. Να πάει πού ρε φίλε? Στον Ολυμπιακό. Όχι, δεν θέλω να πάει στον Ολυμπιακό. Γιατί? Επαγγελματίες δεν είναι. Τώρα εσύ ούτσενα, αυτά τα οποία κράζουν άλλα θα κάνεις εσύ. Συγγνώμη, γιατί... συγγνώμη. Τα έχω πει, τα έχω πει. Γιατί ο Κόκκινος νομίζει ότι ο Ολυμπιακός είναι εχθρός του. Συγγνώμη ρε Κόκκινε, δεν θα τσακωθούμε κιόλας. Δεν μαλώνουμε αυτά. Αλλά ρε ούτσενα, τα του Ηρακλή και του Βέλιου τα είπαμε χθες. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή σε αγωνιστικό κομμάτι καίει το Βέλιο. Σε οικονομικό κομμάτι καίει το Βέλιο, καίει και τον ίδιο τον Ηρακλή. Αυτό θα έλεγα. Διότι αυτή τη στιγμή γνωρίζουν στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, ότι ο Ηρακλής είναι στεγνός. Αν εγώ λοιπόν είμαι στεγνός, είμαι της πείνας και πουλάω το σπίτι μου, το οποίο κάνει 200.000 ευρώ, και βγω και το πουλήσω με τη σαγιονάρα ανακέντητος έξω, θα πει ο άλλος πάρε 120-110 και δώσ' το ρε λιγούρι. Αν βγω έξω με το ωραίο μου το αμάξι, το καλό μου το κουστούμι, πάω στα εστιατόρια μου τα ακριβά και πω πουλάω το σπίτι μου 200, μπορεί να πάρω 195. Ναι. Κατάλαβες τι είναι ο Ηρακλής. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής είναι ο Τζίτουλας που λέει αμά να πουλήσω όσο το Βέλιο να γλιτώσω όχι, τη χρεοκοπία. Αυτό είναι ο Ηρακλής. Δεν τον πουλάει υπό συνθήκας υγιής. Αφού έπαθες, σκότωσες τον Χατζηπαναγή, τον αχρίστεψες. Το κατέστρεψες. Γιατί δεν προσπαθείς να τον διώξεις αυτό το παιδί? Μήπως ούτσενα, αν ο Ηρακλής του Χατζηπαναγή είχε μια σεντερφοράρα δίπλα στον είχε άλλη μια χαφάρα. Δεν είχε τον Κρέτερσον. Και μια τετράδα. Δεν είχε τον Κρέτερσον. Σταμάτα λίγο. Και μια τετράδα στην άμυνα να μην ήταν Βουλγάροι και να περνάνε εκεί ψόφγοι στην πείνα όποιος ήθελε δεξιά και αριστερά. Ξέρεις,
Ιουγκοσλάβους και τα λοιπά που ήταν η άμυνα τρύπα και τα λοιπά να μην μπούμε. Βούλγαροι ήταν, Αγγέλο Δημητρόφ. Ναι, εντάξει, και άλλοι Ιουγκοσλάβοι ήταν. Δεν είχε Ιουγκοσλάβους. Είχε και τέρμα Ιουγκοσλάβο, δεν ξέρεις. Το Λούκοβιτς είχε κάποια στιγμή και το Γεωργίεφ. Για Ιουγκοσλάβο, για Ιουγκοσλάβο μιλάω. Σταμάτα του. Λοιπόν, σταμάτα. Άλλα φταίνε, άιντε. Αν ο Ηρακλής λοιπόν είχε μια ομάδα που φύσαγε, μπορεί το Χατζηπαναγί να τον έπαιρνε, ξέρω εγώ, η Ρεάλ να τον έπαιρνε η Μπαρτσελώνα. Από τον Ηρακλή τον 13ο που τον παίρναγε η Καστοριά, ποιο θα τον έπαιρνε να τον κάνει. Ο Ηρακλή 13ο, ακούγεται. Δεν ήσασταν 13ο. Ναι, ό,τι πει. Η πρώτη βλακία. Ένατο ήσουν. Η πρώτη βλακία. 8ο, 11ο, 12ο. Ό,τι πει. Τη χρονιά που έπεσε. Λέγε βρε, εντάξει. Τη χρονιά που έπεσε που βάλε 6 τον Παναθηναϊκό. Λέγε βρε, αγόρι. 6 τον Παναθηναϊκό, 8ο ήσουν. Καλά, λέγε, λέγε. Δεν υπάρχει αυτό που λε. Πάνε 79-80 σεζόν. Δεν υπάρχει αυτό. Τι τερμάτσο Ηρακλή. Πάνε ρε 6-0 τον Παναθηναϊκό. 8ο βγήκε ρε φουκάρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μπροστά τα βάζε και πίσω τα άτρωγε. Τα γάρι. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ω και ο Άρης του Γεωργιάδη, ω και ο Άρης του Γεωργιάδη, του Προέδρου του Γεωργιάδη, σε τρύπησε μέσα στο Καφτατζόγλιο 4-0. Πού αν τα ξέρει αυτά, έλα, φίλε. Αγιορείτη εσύ. Λέγε ρε φίλε. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σου, παιδιά. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω ποια ήταν η θέση των υπόλοιπων ομάδων στο θέμα του Brexit. Όταν λέτε υπόλοιπων. Ναι, είπαν ότι ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ συμπορεύτηκαν με τον Μαρινάκη. Συμπορεύτηκαν, ναι. Συμπορεύτηκαν. Λοιπόν, οι υπόλοιπες ομάδες τι θέση είχαν πάνω σε αυτό. Συμπορεύτηκαν κατά του Υπουργού. Ο Παναθηναϊκός ανοιχτά, ναι. Η ΑΕΚ με δηλώσεις και ο ΠΑΟΚ του στυλ άμα είναι να γίνει το Brexit και είναι η μόνη μας ασπίδα, ας γίνει. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να γίνει. Ναι, ο Ηρακλής τι θέση πήρε. Ο Ηρακλής τι θέση να πάρει, ρε φίλε, ο Ηρακλής είναι μικρή ομάδα. Δεν βγαίνει η Ευρώπη. Ξάδι δεν βγαίνει η Ευρώπη. Όχι να μου απαντήσει ο Μάνος και ο Ολλανδός. Ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα ή δεν είναι μεγάλη. Δεν είναι μεγάλη ομάδα. Και επειδή δεν βγαίνει η Ευρώπη, μπορεί να ήθελε το Brexit. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Λοιπόν, κοίταξε. Αυτοαναιρούνται οι ομάδες. Δηλαδή, που βλέπω. Δηλαδή. Ή είναι κότες και δεν είπανε κανένας, δεν είπε μια σαράτα. Καλέ, όλοι κατά του Υπουργού ήτανε. Και όλοι εμείς μεσοβέζικα επανάκουσα τον ίδιο τον εκπρόσωπο του Ηρακλή που έλεγε... Από εδώ, από τούδε και στο εξής, σωστά τα λες φίλε, σωστά τα λες φίλε, για όλους. Από τούδε και στο εξής, όποιος μιλήσει για Μαρινάκη Ολυμπιακό Διαιτησία κόβεται. Ναι, λοιπόν, όχι έπρεπε να ακουστούν και οι άλλες ομάδες, να πούνε ποια είναι η θέση τους. Ή είναι κότες ή αυτοαναιρούνται και λένε ότι δεν είναι μεγάλες ομάδες. Ο Ηρακλής μας, οι Ηρακλήδες όλοι λέγανε ότι είναι μεγάλη ομάδα. Ή αν είσαι μεγάλη ομάδα θα πεις ναι υπέρ του Brexit, αν είσαι μικρή ομάδα λες κατά του Brexit. Αυτό είναι. Ένα από τα δύο. Λέγε κόκκινε, έχεις απάντηση. Δεν έχει απάντηση. Επόμενος φίλος. Πώς δεν έχει απάντηση. Όχι, ο Γρηγόρης δεν έχει απάντηση, δεν θέλει να απαντήσει. Επόμενη γραμμή. Αυτός έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Τι να απαντήσω. Και τι να κάνω εγώ δηλαδή. Να λύσω εγώ τα δικά σου. Όχι, αυτός έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Και τι θες δηλαδή, όποτε δεν σε συμφέρει η ερώτηση γίνει για τον Ηρακλή, ρε φίλε, θα μας φύγουν τα λεφτά. Δεν έχουμε ανοίξει θέματα για τον Ηρακλή. Εντάξει. Ναι. Λίγα έχουμε πει. Εντάξει. Να μην εμπλουτίσει δηλαδή ο ακροατής. Πρέπει να μείνουμε εδώ στο δικό σου κομμάτι. Facebook. Λέγε φίλε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Ο Νίκος, με τι κάνουμε. Γεια σου φίλε. Ο ΠΑΟΚ είπε ότι θα παίξει στο κύπελο, Ραπτόπουλε. Θα το πει. Θα το πει, ναι. Τώρα που δεν το έχει πει, άρα σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα παίξει στο κύπελο. Σήμερα που μιλάμε, τώρα αυτή τη στιγμή. Άρα ο Ολλανδός λέει, τα βγάζει από το μυαλό του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ δεν παίζει στο κύπελο. Σήμερα. Δεν παίζει στο κύπελο. Άμα παίξει, θα γίνει. Άμα παίξει, θα πει. Άμα βγάλει μαλλιά, θα πας να κουρευτείς κιόλα εσύ, Ραπτόπουλε. Έτσι δεν είναι. Δεν έχει μαλλιά, θα κουρευτείς. Ναι. Άμα βγάλω μαλλιά, θα πάω να κουρευτώ. Εσύ, άμα ο ΠΑΟΚ πάει και παίξει, τι θα πει. Εγώ. Ναι. Δεν θα ξαναπάω στο κύπελο. Φίλε, να ρωτήσω κάτι. Αυτή είναι ωραία απάντηση. Συγγνώμη. Ναι, ναι, εντάξει. Μ' αρέσει αυτό. Ωραίος, ωραίος. Μ' αρέσει αυτό που κάνετε. Συγγνώμη. Ρωτάω κάτι. Με τον Κωστή είχαμε πάρει το ρίσκο και είχαμε πει ότι θα γίνει κολοτούμπα, δεν χαλάει ποτέ. Ναι. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι και τιμή, είπαμε ότι θα διώξουν, θα φάνε τον Υπουργό Λάχανο. Ναι, το είχε πει ότι θα παραιτηθεί και τα λοιπά. Ότι θα τον παραιτήσουν, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, θα τον παραιτήσουν, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, όπως είδαμε, δεν έγινε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Όταν λέμε κάτι με βεβαιότητα, δεν το κάνουμε γιατί είμαστε έξυπνοι. Όχι. Να σου πω κάτι. Εγώ αυτό και το λέω γιατί βγήκε ο Ολλανδός και είπε. Αντί να πει ο Ολλανδός, ευχαριστούμε Σαββίδη
που άλλαξε το ποσοστό και θα πάρουμε 500 χιλιάρια παραπάνω και μας βοήθησες, πάλι έβγαλε το κόμπλεξ του για τον ΠΑΟΚ. Έγινε χρήση στην ιδρία στην Super League και είπανε 60-40. Ευνοείται ο Ηρακλής. Ευνοείται. Ο ΠΑΟΚ τώρα δεν έχει παίξει ακόμα στο κύπελλο και δεν ξέρουμε τι θα γίνει κόκκινο. Μπορεί να παίξει, μπορεί να μην παίξει. Με τα σημερινά δεδομένα πάντα μιλάω. Σωστά μιλάς. Έτσι δεν είναι. Άμα κάνω λάθος, πες μου ότι κάνεις λάθος. Είσαι σαφέστατος. Σωστά μιλάς. Είσαι σαφέστατος και λες αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν παίζει. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε. Αν όμως κάνει την κολοτούμπα ο ΠΑΟΚ και παίξει, εγώ δεν πάω στο γήπεδο. Είσαι σαφέστατος. Ευχαριστώ πολύ. Ωραίος, ωραίος. Ωραίος, για εμένα μ' άρεσε αυτός. Όχι, ωραίος. Έλα, φίλε. Γίνεται να μιλήσω στον κύριο Κόκκινο κατευθείαν, χωρίς να μιλήσω στο βοηθό. Ναι. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα. Γρηγόρη. Ναι. Γρηγόρη μου. Ορίστε. Μ' ακούς, Γρηγόρη μου. Βεβαίως. Ο κύριος συνήθως, ο κύριος Ρακάτσης συχνά πυκνά μας ενημερώνει για το πώς πάει το βιβλίο. Γι' αυτό ήθελα λίγο να μας μιλήσεις λίγο. Ο κύριος Ρακάτσης δεν ξέρει όμως, δεν μας ενημερώνει και πολύ καλά. Κάπου μπορείς να μας λες πώς πάει. Μας είπε τελευταία ότι είναι για το Σεπτέμβρη, αλλά η παρουσίαση δεν ήταν σίγουρος πότε θα γίνει, μπορείς να μας πεις. Ούτε καν έχω γράψει κάτι στο βιβλίο. Ούτε πρόκειται να γράψει. Δηλαδή, ο κύριος Ρακάτσης μας λέει ψέματα, που μας κάνει ρεπορτάζ για το βιβλίο σου. Δικαίωμά του να λέει ό,τι αγαπάει. Ρε φίλε, πιστεύεις εσύ ότι ο Κόκκινος θα γράψει βιβλίο? Καλός άνθρωπος. Ναι. Φίλε μου, λοιπόν, επειδή θέλεις, σου απαντάω λοιπόν, πέρα από το καλαμπούρι που κάνουμε. Συμβαίνει το εξής. Δεν κάνω καλά, αφού δεν γράφεις βιβλίο. Ψέματα μας λένε δηλαδή. Φίλε, θες να μιλήσουμε σοβαρά τώρα ή θέλετε επιμένω? Μιλήστε σοβαρά. Ακούω, ναι. Όχι, ακούω. Ναι. Σοβαρά μιλάω. Λοιπόν, μιλάτε. Άκου να δεις. Μίλησα με κάποιο φίλο ο οποίος έχει σχέση με τα βιβλία. Ναι. Και μου λέει ότι αυτή τη στιγμή, πέρα από μυθιστορήματα και τα υπόλοιπα, θα πας και φυλακή που το έγραψες. Γιατί δεν γράφεις ένα μυθιστόρημα, ρε Γρηγόρη? Κατάλαβες. Και αυτά. Απειδή για Γρηγόρης Ξενόπουλος, να γίνει Γρηγόρης Κόκκινος. Σε καλύπτω. Ναι, αλλά δεν μπορείς να βγάλεις αυτά τα πράγματα. Γιατί εμείς περιμένουμε να διαβάσουμε και τα άλλα τα πράγματα. Με τι ασχολείσαι? Εγώ με. Λίγο απ' όλα. Λίγο με βυζαντινή μουσική, λίγο με εκκλησία. Λίγο με φιλολογία, λίγο με λεξιλολογία. Με ρεφλεξολογία ασχολείσαι καθόλου? Ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Και δεν μου λες, αυτός εδώ, να ξέρεις, ναι, ερώτηση. Αν γίνει παρουσίαση, πριν την παρουσίαση θα γίνει η παρουσίαση ή θα γίνει κατευθείαν παρουσίαση? Άκου φίλε, το να είσαι μορφωμένος είναι καλό. Το παραμορφωμένος βλάπτει. Αυτό είναι απάντηση τώρα. Και να ξέρεις κάτι, Γρηγόρη, ότι σε κάνουν πόλεμο κάποιοι γιατί σε ζηλεύουν. Υπάρχει κάποιος κύριος ο οποίος παριστάνει ότι είσαι εσύ και βγαίνει σε άλλες εκπομπές, πίτα στη σούρα, για να σε φύγει, για να νομίζει ο κόσμος ότι είσαι εσύ. Να ξέρεις να προσέχεις τους φίλους σου. Δεν με απασχολεί. Θα αρχίσουν να σε κάνουν πόλεμο. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Πριν δύο εβδομάδες είχε βγει κάποιος στην άλλη εκπομπή σε ένα φίλο σου και ήταν τύφλα στη σούρα και έλεγε ότι είσαι εσύ, ενώ εμείς ξέρουμε ότι δεν είσαι. Α, σε είπε ρε φίλε, και τι έγινε? Σουρωμένος στην εκπομπή του ο Πασχάλη. Όχι, Γρηγόρη, να προσέχεις. Ρε, εγώ να προσέχω. Και τι έκανα, τον απαγορεύω? Τον απαγορεύω. Πει ό,τι θέλει, ναι. Βρε. Ο κύριος Πασχάλης, να ξέρεις, μπορεί να είναι μέσα στον κόλπο. Δεν είναι φίλος σου, να το ξέρεις. Εκτός είναι, λέει. Θα έπρεπε να ξέρει ότι αυτός που σε πει δεν ήταν. Δεν είναι δυνατό να μην γνωρίζει τη φωνή σου και να παρίστανε το ότι είσαι εσύ. Εσύ, φίλε, ναι. Πόσο χρονών είσαι? 45. Μόλις θα γίνεις 85, ναι, θα βγάλει ο Γρηγόρης το βιβλίο. Να ξέρουμε περίπου όμως, γιατί θέλω να πιάσω καλή θέση στην παρουσίαση. Ναι. Θέλω να πάρω το νούμερο, την πρώτη έκδοση και να είναι το πρώτο ο αριθμός 1 και να έχω το πρώτο που θα υπογράψω, δηλαδή. Τελείως. Φωτογραφίες. Ναι. 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 Okay. Έγινε. Έτσι. Okay. Να είσαι καλά, Γρηγόρη μου. Να είσαι καλά. Ναι. Να είσαι καλά. Τώρα καλά. Πέρα από την πλάκα, το βιβλίο πότε το γράψεις? Σπαθεί. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Ναι. Αυτά τα οποία ήθελα να γράψω και τάχως υπάρχουν κομμάτια. Κομμάτια, ναι. Βεβαίως. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι αυτό το οποίο είδατε σήμερα. Ποιο?
Θα δίδεται, λέει, αμοιβή 60.000 ευρώ στους διαιτές ετησίως. Εγώ λέω ότι με 60.000 ευρώ μπορούν να χρησιμοποιούν τόσο καλά τεχνολογικά μέσα που δεν θα γίνει το παραμικρό λάθος. Δεν θα γίνονται διαιτητικά ασφάλματα. Δεν θα μπορούν να γίνουν. Μπράβο, Γρηγόρη. Θα το γράψει το βιβλίο το. Όχι. Κατάλαβες τώρα τι λέω. Είναι εγώ πάρα για το βιβλίο σε λέω. Είναι πάρα πολύ απλό. Τι θα γράψει το βιβλίο. Αυτό που σου λέω το κατάλαβες. Όχι. Ότι με τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας ναι. θα μπορούσαν να αποφευθούν ναι, ναι. τα διαιτητικά τα ανθρώπινα λάθη. Ναι. Όχι, τα λάθη να γίνονται. Ναι. Τα εγκλήματα. Το βιβλίο τώρα θέλω να. Τι να σε απορρέσει. Εσύ είσαι κολλημένος εκεί. Μείνε εκεί. Καλά, ένα παράδειγμα σου είπα. Δηλαδή, άμα γράψει βιβλίο, εσύ πιστεύει ότι θα πουλήσει φύλλα. Δεν είναι το πρόβλημά μου αυτό. Δεν είναι το πρόβλημά μου. Αν είναι το πρόβλημά σου, κάτω ζήτημα. Εντάξει. Εσύ, άμα πει κάτι στον κόσμο, αυτοί το δένουν να μου σκύρει κορδόν. Καλά, κάνω, εντάξει. Και δεν λέει... θα μείνουν έτσι. Δεν θα μείνουν έτσι. Κάθε μέρα δεν γράφω. Ρε, γράφουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα δεν γράφω. Διαβάζουν 20-30.000 άνθρωποι. Διαβάζουν. Αυτό δεν είναι βιβλίο όμω. Μπορεί να κάνει. Είναι σημαντικό τώρα. Όποιος... Μπορείς... Μπορείς να διαβάζει, να διαβάζει. Δεν πάει για σένα. Κρατάς τα μικρά γράμματα. Αρχείο κρατάς. Ρωτάς. Ωραία. Μπορείς να εκδώσεις ό,τι γράψαμε μέχρι τώρα στη στήλη. Και να το κάνεις βιβλίο. Εγώ δεν είμαι εκδότης. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Ξέρεις τι θα γίνει. Ξέρεις τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Φοβερό αυτό θα γίνει. Bestseller. 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 Δεν νομίζω ότι απασχολεί κανένα. Ενδιαφέρει κανένα, ενδιαφέρει. Δεν νομίζω ότι απασχολεί. Καλά, άντε καλά. Μια μπούρδα. Σαν το χοντρό εσύ. Εξαρτιάστηκα σαν το χοντρό. Με το βιβλίο. Με το βιβλίο σου άρεσε για να κάνεις καλαμπούρι. Υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν όμως που δεν νιώθουν. Ο κοντός είναι το ψωμί του. Άσο. Αυτό είναι. Ό,τι δεν μπορεί να... Και ο άλλος είναι ότι δεν μπορεί να κάνει. Ο Αλέφοντος δύο βιβλία έγραψε. Εσύ γιατί να μου γράψεις τρία. Δεν με ενδιαφέρει. Γράφουν καλά έκανε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έγραψε βιβλίο. Δεν έχω τέτοια ζητήματα, ρε Κώστα. Δεν έχετε τις ευαισθησίες δηλαδή. Όχι. Δεν είμαι ευαίσθητος. Δεν δήλωσα ποτέ ευαίσθητος. Δε... Εντάξει. Μια... Περιμένει η Μάρινα Μπίκου. Είσαι αγενής και αμέσως μετά περιμένει Δημήτρης Κανελάκης με τον Κυριάκο Κίτσο και Τάνια Δήμο. Από τότε που κάψα τα μάτια του Κανελάκη, όλο λες για τον Κανελάκη. Πριν δεν έλεγες τίποτα όμως. Άκου να δεις. Επειδή έφτασε και η επιστολή στα χέρια μου ότι εγώ έκαψα τα μάτια του Κανελάκη, ας τον κόσμο να πιστεύει ότι θέλει. Τι να κάψεις? Ας τον κόσμο. Όταν είπες εσύ ότι έβλεπες Πουαρό και τους άλλους και αστυνομικά, έχει πάει η επιστολή σε... να μη σε από πού, ότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος το έκαψε. Κλαίω, δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν έχει με τι να ασχοληθεί ο κόσμος. Όχι μόνο εγώ. Απλά θέλω αυτός που έστειλε την επιστολή να γράψει αν είχα και συνεργό. Πήγα μόνος μου ή είχα και συνεργό. Δεν παίζεστε. 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 Δεν παίζεστε.